Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Και σε περιμένουν ακροατές με μπουγάτσες, τυρόπιτες, κακάο, μπουρεκάκια. Τον είδες ο φίλος μας τον Αμπόλα. Ε? Μια χαρά είναι. Μια χαρά, παλίκαρος. Τον μάγουλό του υγιούς ανθρώπου. Αφού είχε κάνει τέτοιο, τι υγιούς, αφού είχε κάνει εγχείρηση ο άνθρωπος. Εγχείρηση αυτό είναι κατασκευαστικό. Κατασκευαστικό λάθος, από μάνα. Το έφτιαξε την αρτηρία. Ναι, ναι. Και η Μαρμαριγή είναι συνάχη. Συνάχη είναι η Μαρμαριγή. Έχει κάνει γεδεών. Γεδεών. Εσύ έχεις περίεργους φίλους με ονόματα, γι' αυτό σε ρωτάω. Εγώ δεν το έχω ακούσει καν το όνομα. Γεδεών, για να έχω πρέπει να ήμουν σε κάνα μοναστήρι. Μοναστήρι, κανένα. Να ήμουν σε κάνα Αγιονόρος. Να έκανα παρέα με παπάδες κτλ. Ρώτα το Γρηγόρη το μεσημέρι. Ο Γρηγόρης κάνα γεδεών. Κάνα κουμαρτζή γεδεών θα είχε. Κουμαρτζή γεδεών. Κουμαρτζή κιόλα ο γεδεών. Ο γεδεών. Ναι. Το βάφτισε κιόλα τον άνθρωπο. Τώρα ρε φίλε, να σέρνει τώρα να σε λένε γεδεών. Να πα στον παράκι με μια κόμενα και να σε ρωτήσει σερβιτόρα πώ σε λένε γεδεών. Εξαπλώνει αυτή τώρα με το γεδεών. Τελείωσε. Δεν ξαπλώνει λόγω ονόματος. Βρε, τελείωσε. Εσύ έχει φάει και τελείωσε. Τι γεδεών τώρα. Γεδεών. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τι, άμα με λέγανε γεδεών. Γεδεών να μας έλεγαν. Τώρα ξέρει πώς θα έλεγα τώρα. Δόνι θα με λέγανε. Γεδεών, δόνι. Τι. Δόνι. Γεδοδόνι. Γεωδόνι, ε. Γεωδόνι. Γεωδόνι, γεωδόνι. Σχέτο. Και μετά, άμα έκανα καμιά αλητία, θα του έλεγα με φωνάζουν δόν. Δόν. Και μετά δόν Κιχώτη. Το προχώρησε το ξύλι και το ξέρει. Δόν Κορλεόνε. Δόν Κορλεόνε. Αλλά όχι γεδεών. Γεδεών τώρα. Σε παρακαλώ. Όποιο βαφτίζει το παιδί του γεδεών. Θέλει άμα αρρωστήσει μετά στα 70, ούτε στο νοσοκομείο να το πας. Ναι, θα έχει θέματα στο σχολείο, ρε παιδί. Να βγάλει γεδεών. Γεδεών, τώρα που πας. Ναι, πραγματικά τα παιδάκια κοροδεύουν τον παραμικρό. Δεν χορδεύουν τον. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα είμαστε μέχρι και τις 10. Έχουμε και κάζα απέναντι. Έχουμε και το φιλαράκι μας, είπαμε. πώς τον είδες, κουκλεντέν όμως, μοντελάκι. Άμα παίρνει τον τάμπλερ, φιλέ, έχει άλλον αέρα. Κερδίζει και στοιχήματα. Την άλλη χρονιά σου φεύγουν όμως. Γιατί με φεύγουν, κρυοπαγήματα, κρυοπαγήματα. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Ναι, αναταράξεις, να αναταράξεις, ναι, ναι, ναι. Ανακατατάξεις γενικότερα. Έτσι, ναι. Θα πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Τι θεματάρεσαι εκεί. Είχαμε πολλά ζάρτα της πόλης Αμόνας. Ζάρτ, προύφ. Μεθάνιο, πώς το λένε. Να μην πούμε κακές κουβέντες. Ήρθε στην Ελλάδα να ψωνίσει προπονητή. Λες και είμαστε εδώ πέρα η τραχανοπλαγιά, να πούμε. Είστε. Είμαστε. Είμαστε, αλλά αποδείξαμε ότι δεν είμαστε τελικά. Θα αποδειχτεί. Τουλάχιστον οι δύο μεγάλοι απέδειξαν ότι δεν είναι χωριά. Ναι, εντάξει. Ναι. Θα αποδειχτεί πόσο ανόητοι είστε εσείς. Όπα, άντε πάλι αρχίσαμε. Αντί να πάρετε λεφτά, να το δώσετε το παλτό. Το παλτό. Θα το πληρώσετε και από πάλι. Πού τον έκρινε τον παλτό με 1,5 μήνα πρώτα, αφού σ' αρέσει. Μου λες, μένα μου αρέσει το που βλέπω από τον ΠΑΟΚ. Βλέπω θέαμα, βλέπω γκολ, βλέπω. Αυτό δεν έλεγε πέρσι. Άκουλα, ναι. Α, θε τώρα να πει σαν σου πω. Ναι, να με πει, να με πει, φυσικά να με πει. Άμα βλέπω ένα έργο με έναν οδηγό ο οποίο έχει ένα μάξι και τρέχει δεξιά, αριστερά, δευτέρα, τρίτη. Κουστάρι. Ναι, αλλά δεν μπαίνω εγώ μέσα στα μάξι. Α, δεν μπαίνει, ε. Δεν μπαίνω. Α, θέλω, δεν μπαίνει στα μάξι. Απ' έξω. Ε. Αλλά, απ' έξω. Ναι, αλλά χάνει όμω αυτή την αδρεναλίνη, αυτή την τζίτα. Υπάρχουν γυναίκε που τρελαίνονται με αυτήν την οδήγηση. Ναι. Τρελαίνονται, ανεβάζουν τζίτα αδρεναλίνη. Εντάξει, μετά μόλι το ρίξει στα βράχια. Στα βράχια, αφού γλιτώνει ο τέλο ο γιο. Κάτσε κανένα χρόνο η γυναίκα, ξέρω εγώ, ανάσκελα. Όχι όμως για σεξ, αλλά στο νοσοκομείο μετά είναι. Στα μάξι, δηλαδή θες να πας σακότα, ε! Ποιος? Πέρσι δεν σε πήγαινε ο Λουτσέσκο σακότα, σιγά σιγά 80. Με σε 200 δίζελ. Α, με σε ντέζελ. Γι' αυτό τρέχω τώρα πολύ, γιατί έχω 200 δίζελ μέχρι να βρω τις χημίες μου, τις οροπίες μου, τις ροπές, τις ταχύτητες, τις τροφές. Φρένα δεν έχεις. Δεν έχω φρένα. Δεν έχεις. Πώς δεν έχω, να αποδείξω ότι έχω και φρένα. Θα αλλάξεις ταμπούρα τώρα, θα βάλεις το Ζίβκοβιτς. Να δούμε τι. Πλατό. Ναι, θα τα αλλάξω, θα αλλάξω, θα το κάνω. Κάντε τον αλκοτέστ πριν το βάλετε κάτω. Τι είναι, έδωσε δικαίωμα το παιδί. Όχι, άλλο λέω. Αν είχε δώσει, θα το λέγαμε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Έχει έρθει και είναι κύριος. Ρε αγόρι, ναι, γιατί υπήρχαν παρελθόν. Ρε παιδάκι, μου άλλο λέω τώρα εγώ τώρα. Κάντε του κανένα αλκοτέστ πριν. Του κάναμε, μια χαρά είναι. Καλά είναι. Ναι. Τι μονάδες μέτρησες. Μονάδες μέτρησες ικανοποιητικές. Εντάξει, εγώ τα λέω. Τι τα λες, εσύ θες να τσικλίζει όλη την κοινωνία. Τι τα λες. Εγώ λέω τίποτα ψέματα να ούμε. Πώ λε, αφού σου λέω τώρα ο Ζήφκοβιτς μια χαρά. Μια χαρά είναι, αλλά ο Γιωργάκης δεν τον ήθελε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, άλλο αυτό το θέμα δεν το ήθελε. Όχι άλλο αυτό το θέμα. Ο Γιωργάκης θες έκανε το καλύτερο ποστάρισμα ever. Ναι. Όλων των εποχών. Από τότε που κάνει αναρτήσεις στο Instagram και σκοτώνεται με διάφορους. Ναι. Έτσι, που κακός για μένα πέφτει στο επίπεδό του. Τι έκανε. Ναι.
Τι έκανε? Έκανε ένα αποστάσμα εξαιρετικό. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Τι ο οποίος. Ναι. Δεν είναι. Εμείς δεν είμαστε οι έξυπνοι και αυτός είναι ο χαζός ή εκείνοι χαζοί και εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Όταν λέω εμείς οι έξυπνοι, δεν λέω μόνο εμένα, εσένα. Λέω και τον Γιώργο τον Υδραυλικό. Λέω τον Τάκη από τον Υδροπόταμο. Λέω τον Κώστα από το Πανόραμα. Έχει διαφορά. Ποια είναι διαφορά? Αυτός είναι ο πλούσιος και εμείς είμαστε οι φτωχοί. Εντάξει, να κάνουμε. Και εμείς περνάμε καλά, ρε φίλε, και δεν περνάμε καλά. Περνάμε. Διασκεδάζουμε εδώ στη δουλειά μας. Δεν κάναμε εμείς ποτέ. Δεν μας έκανε καμιά φορά στην παρέα του Αβάντα ο Γιωργάκης. Εσείς τον κάνετε Αβάντα. Εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα. Εσείς οι φτωχοί κάνετε αβάντα τους πλουσίους. Μπερδεύεις πράγματα. Γιατί δεν κάνετε αβάντα καν αυτό? Η αβάντα πώς την εκλαμβάνεις την αβάντα? Αυτό το ραδιόφωνο είμαι πόσα χρόνια. Ναι. Σε αυτή τη δουλειά είμαι, ναι, πόσα χρόνια. Ρε παιδάκι μου, ένα φτωχό μια αβάντα δεν τον κάναμε να πούμε. Πόσα κάνει για να κάνεις αβάντα πρέπει να τον πληρώνεις. Πρέπει να πληρώσει. Πόσα πληρώσει? Α, πρέπει να μας πληρώσει για την αβάντα. Βέβαια, ο Γιωργάκης μας πληρώνει. Ο Γιωργάκης δεν πληρώνει. Εμείς καταγράφουμε εδώ τα δεδομένα. Τι καταγράφεις? Καταγράφω τα δεδομένα. Έκανε μία ανάρτηση. Ρε, ένα φτωχό, ναι, το κάναμε αβάντα. Τι αβάντα, πώς εννοείς την αβάντα, ρε Κωνσταντίνε? Δεν μπορώ να καταλάβω την έννοια αβάντα. Πώς εννοείς? Δηλαδή, είσαι φτωχός. Τι να τον αβαντάρω το φτωχό? Πες μου, τι να τον κάνω? Επειδή είμαι βλάκας, δεν καταλαβαίνω εγώ. Δεν είπα ότι είσαι βλάκας, αλλά πρέπει να καταλάβω πώς εννοείς την έννοια αβάντα. Τέλος πάντων, το πλούσιο αγόρι τι έγραψε? Το πλούσιο αγόρι το οποίο νιώθει όμως, έτσι είναι μέσα στα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Επειδή είναι πλούσιο, άμα δεν ήταν, δεν θα νιώθει. Κάτσε, δηλαδή, άμα ήταν φτωχός, δεν θα νιώθε. Άμα τα έγραφε αυτά φτωχός, θα τον πέραμε τις πατσαβούρες. Έλα, λέγε τώρα. Ναι. Μπερδεύεις πράγματα. Εγώ είμαι εδώ για να τα μπερδεύω τα πράγματα. Το ξέρω, εγώ το ξέρω. Και προσπαθώ εγώ καμία να ξεμπερδέψω εδώ το. Έχεις κάνει τον γόρδιο δεσμό εδώ πέρα, σαν το Μεγαλέξανδρο. Πάρε τη σπάθα και βάλα τον. Έχει τον Σάντος και από δίπλα λέει ο Καρπουζάς. Ναι, ναι. Έχει τον. Ποιος τον είπε Καρπουζά? Εδώ, Καρπουζά, δεν τον ανεβάζαν τα μιμή εδώ πέρα. Ένας τον είπε Καρπουζά που ήταν του προπονητή σε ένα τεχνική ομάδα. Ποιος? Ο Μίρσος, ο Γιώργος, λες. Αυτοί έχουμε θέματα να. Ναι, αλλά τον άκουγαν εδώ πολύ όταν ήταν εδώ. Όταν ήταν προπονητής ο Μίρτσος, άφησε την ομάδα και πήγε στη Μύκονο διακοπές. Αλλά να τα μας. Πώς θα λέμε τον άλλο? Με αυτό λέω τώρα, όλοι μας γενικά. Τέλος πάντων. Άφησε το γυμναστή. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακουγόταν σαν δεξιά-αριστερά ο Καρπουζάς. Ακουγόταν. Γιατί ήταν εδώ πέρα πολύ δυνατό μικρόφωνο, γινόταν σαν σειρμάς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Καρπουζάς. Ο άλλος. Απατεώνας. Ποιος είναι? Ο Λουτσέσκου. Από προπονητή απάτη. Ποιος το έλεγε αυτό? Εγώ. Νάτος και εσύ μπήκες στο τέτοιο. Κάς καλύτερος προπονητής. Βρε, έχεις εδώ μικροφωνάρα νούμερο ένα εκπομπή. Ότι άμα πεις, άμα αεριστείς θα αρχίσουν να αερίζουν τώρα στα φανάρια, ρε φίλε. Τελικά, ναι, όταν σας παράτησε ο Λουτσέσκου, ναι, άμα έκανε ο Μπούζος κανένα ρεπορτάζ εδώ που κάνει. Αυτά τα διλήμματα, ναι, τα γκάλωψ, ναι, τα γκάλωψ, ναι, ναι. Θες έκανα δυνατό, έσπασε κοντέρθες. Και έλεγε, είναι απατεώνας ή όχι. Ναι. Αλλά δεν τα κάνει αυτά, είναι καθώς πρέπει. Ναι. Προπονητής ένας... απατεώνας όμως, πρόσεχε. Ένας καθο... Προπονητής, ναι, απατεώνας. Ούτε αυτό το έκανε. Είναι, ναι, απατεώνας, δεν προπονητικά θα σου έλεγαν όλοι όχι. Τι προ, αφού πήρε double eight, τι προπονητής. Για βάλ το. Α, το βάλουμε. Λουτσόσκυλα έχω πολλά. Αυτοί που τον έκραζαν τώρα διαορίζουν τώρα. Με τα φιλικά που πήρε πρωτάθλημα πέρσι. Καλά, όλοι παίρνουν φιλικά, αυτά έχουμε πει. Δεν παίζει τώρα. Τρίτος. Έχει τον φίλο μας τον Αμπέλ Φερέρα, ναι. Θα πάμε εκεί μετά να δούμε τι γίνεται. Ο κολλημένος, ναι. Ναι. Δεν είναι. Αυτός έχει δώσει το δικαίωμα μόνος του τώρα. Εγώ το είπα, κολλημένο, εγώ τον είπα. Άρα 2-3 ρε φίλε, εσένα έχει εδώ πέρα. 2-1, ο Γιώργος 2-1. 2-1. Και από κάτω έχει ένα τύπο ο οποίος είναι στο αλέτα και κάνει αφοδεύει, ναι. Έτσι. Και είναι με τον υπολογιστή και είναι ο προπονητής της Κερκίδας και αυτός είναι ο καλύτερος προπονητής. Εμάς τώρα λέει ότι είμαστε. Όχι εμάς γενικό. Ναι. Λέει τον φίλο που σχολιάζει τα μίντια. Ένα τύπο που σχολιάζει στο ίντερνετ. Το έγραψε ο Γιώργος. Δεν το έγραψε ο Γιώργος, προφανώς του το έφτιαξαν και το πώς το βάλε. Άνθρωπος, ναι. Κράτησε. Το. Έξυπνο. Μπράβο. Και με βρίσκει 100% σύμφωνο. Φάνει, αν είναι έξυπνο, έξυπνο, θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με τον Φερέιρα. Κάτσε. Λοιπόν, να τα πάμε. Ένα λεπτό, αν είναι με τον Σάντος. Δεν θα είναι, ναι, αν δεν είναι, ναι, αν δεν είναι έτσι, ναι, και σε δύο μήνες, ένα μήνα τον διώξει και τον αποζημιώσει. Πάει το χάσει στοίχημα, θα πάμε τα σκυλιά, ναι, να φάμε. Δεν είναι καθόλου έξυπνο, πες τον Γιώργο. Ναι. Γιατί κάτσε, δεν έχει δικαιωθεί με τον Σάντος. Γιώργο πήρε ο άνθρωπος. Μας είχε εμάς στους 8 του κόσμου, μας είχε. Τι άλλο να κάνει. Δεν δικαιώθηκε με τον Λουτσέσκου. Double eight τους πήρες. Ωραία, θα δικαιωθεί και με αυτόν. Είσαι σίγουρος? Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Μόνο για την εφορία και για το θάνατο είμαι σίγουρος. Εφορία θα έρθει, θα πάρει και ο θάνατος αυτή κάποια στιγμή, καλός ή κακός. Λοιπόν, αυτό είναι το ποστάρισμά μας. Και ο λόγος που το κάνω, ποιος είναι ο Φερέτης, θέλει πρωτοσέλιδα. Όχι, ρε παιδάκι. Ποιος είναι? Μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Ποιος σε στέλνει μηνύματα? Διάφοροι. Τι διάφοροι, το διαβάζει τα μηνύματα τώρα εκπομπή. Όχι, ανηφόρα, ανηφόρα τώρα κάτσε, πρέπει. Ναι, ναι, κάτσε. Μου λέει ένα φίλο. Ναι, σε λέει.
Πάει εκπομπούλα. Καλημέρα. Πάει εκπομπούλα. Βάλε, να, βάλε. Να κρατά ομπρέλα δίπλα του από τα σάλια του γλυψίματος. Έτσι λέει ο αρχισαλιάρης αυτός, έτσι. Ναι, έτσι ναι. Ποιος είναι αυτός όμως. Πες, ποιος είναι αυτός. Ο ναι. Καμόρα. Εντάξει, ο Καμόρα, εντάξει. Ο Καμόρα θα έλεγα τώρα κάτι, αλλά είναι πρωί και δεν μπορώ να του πω. Εντάξει. Ας κοιτάξει αυτός την εκπομπή το βράδυ. Έλα, ρε, μαλώστε τώρα. Όχι, εγώ δεν μαλώνω. Αλλά ο Καμόρα κοιτάξει την εκπομπή. Κάτσε, σου λέει γιατί το γλύφουμε τώρα. Ο Καμόρα κοιτάξει την εκπομπή το βράδυ, αν διορθώσει και α αφήσει εδώ το πρωινή. Εντάξει, α το μαλώνω. Τώρα σα βάλα μαλώστε τώρα. Μα δεν μαλώνω, του λέω α κοιτάξει την εκπομπή του το βράδυ. Μα και εμεί ακούμε Καμόρα το βράδυ και αυτοί ακούνε εμά, μα κρίνουν, του κρίνουμε. Μα και εγώ του λέω α κοιτάξει την εκπομπή του το βράδυ, λέω να διορθώσει. Εντάξει, ναι, εντάξει. Λοιπόν, γελάει ο άλλο ο παγάσα. Ναι, η έννοια αβάντα και η έννοια σάλιου, εγώ δεν έχω καταλάβει πω είναι για τον Καμόρα. Λέω τώρα ότι. Γιατί όταν αβαντώ αυτό το κόμμα τον άνθρωπο, λέω. Ο Καμόρα και ο κάθε Καμόρα μου πει αν είναι αποτυχημένο ο Σάντο. Ο Καμόρα και ο κάθε Καμόρα και εσύ μου πει γιατί είναι αποτυχημένο ο Λουτσέσκου. Θα το δεχτώ εγώ ύστερα μετά όλα τα άλλα, ναι. Πόσα φιλικά είχατε πέρσι. Βρεάσε τα φιλικά. Τι είναι επιτυχημένο στο τέλος. Φιλικά θα έχει οποιοδήποτε προπονητή κι αν ήταν. Λοιπόν, σε πω κάτι. Ναι, οποιοδήποτε κι αν ήταν φιλικά. Ο φετινός δεν θα έχει φιλικά. Άμα, ο προηγούμενος δεν θα έχει φιλικά. Άμα πάρει τον Ανατολάκη εδώ πέρα ναι. Που ξέρει 12 ελληνικές λέξεις. Ναι. 13. Ναι. Και το φέρει εδώ ο Ανδρώνης. Ναι. Και του φέρει την Αλατζά. Ναι. Να ανοίγει το στόμα ο Ανατολάκης, ναι. Να βάλει ένα εγκαστρίμηθο. Εδώ, στην εκπομπή, σε ώρα. Να βάλει ένα εγκαστρίμηθο, ναι. Να μιλάει για λαζά ξένες γλώσσες και να κάνει ο Ανατολάκης. Ναι. Μετά να φέρει εμένα από δίπλα να κάνω τον εγκαστρίμηθο κτλ. Ναι. Να φέρει μια ωραία κοπέλα. Δυο εδώ έξω. Γιατί δεν το ναι. Κάνει. Περίμενε, γιατί δεν το κάνει. Ναι. Τι να το κάνει. Γιατί η αποτυχία είναι δεδομένη. Ποια αποτυχία. Γιατί. 50% ακόμα δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει, αφού είναι τόσο απλό και εύκολο. Και ξέρεις τι άλλο μπορεί ναι. Να κάνει. Α, πάρει τις αυτές που μετράνε τις ακροματικές. Ναι, ναι. Τους τραβήξει και δύο τραπέζια. Α, να τα μας. Μισό λεπτό. Να τα μας. Γιατί έμαθα εγώ ότι ένας. Τι έμαθες πάλι εσύ, για πες τι έμαθες. Δεν το λέω. Στο Μούχαλι. Όχι, δεν όχι το στο Μούχαλι. Όχι στο εκεί που γίνεται τώρα. Τους πάει στα μπουζούκια, τους κεράσει. Να πει ότι από 5% αλλά το λάξει. Πήγαν 6,5. Να το τραβήξει, να το κάνει. Έλα ρε Νικόλα, ρε Νικόλα. Θα μαλώσουμε μεταξύ μας. Όχι, δεν μαλώνουμε. Μια οικογένεια είμαστε τώρα. Επειδή ο πλούσιος έδωσε ένα πόρτο τώρα με το Instagram. Πρέπει εγώ τώρα που μου έφερε αυτό το παλτό το εξάρι. Ποιος είναι το παλτό? Αυτό το μεσίτη να πούμε. Α, πάλι έρχεσαι στα λεγόμενά μου. Βέβαια. Πάλι στα λεγόμενά μου έρχεσαι. Έρχεσαι γιατί εγώ σου λέω ότι αυτό το παλτό δεν του δώσανε το καλοκαίρι. Γιατί εμένα που λέω για σάλια που ξεφωνίζω τη διοίκηση και λέω ότι ο σχεδιασμό σα ήταν. Μην πω γιατί είναι και πρωί. Ήταν για το ανάθεμα το καλοκαίρι. Φέρατε ένα εσίτη και τέλο. Και γι' αυτό μετά, εγώ λέω ότι και μετά φέρατε ένα προπονητή που παίζει μόνο 4-4-2. Λάθος! Ρε Γιώργο! Λάθος! Ρε Γιώργο! Λάθος. Ρε Γιώργο Σαββίδη! Εφέρεσαι εκεί τα παλτά στα χαφ! Δεν πήρε center for! Ψηλό να την καρφώνει! Ναι, περίμενε! Ποιος τα έχει αυτά? Ο Γιώργος! Α, μπράβο! Και ο μπαμπά! Ποιος τα λέει αυτά εδώ πέρα το πρωί? Ο Νίκος! Α, μπράβο! Ναι. Πού είναι τα σάλια? Τα σάλια στα πω εγώ που είναι. Ναι. Πού είναι τα σάλια? Φέρνει τον προπονητή ναι. Τον πιο ακατάλληλο να παίξει 4-4-2. Ποιος τον έβρε? 4-2-3-1. Αυτό που έπαιζε ο Πάουκ. Τι 4-2-3-1. Αυτό που έπαιζε πέρσι. 4-4-2 και αυτό που έπαιζε πέρσι ο Πάουκ. Ναι. Με τον Μπέλκα τον κάνατε τώρα Κούδα. Ποιος τον έφερε? Τον Κούδα. Όχι, τον προπονητή. Αυτή εδώ. Άρα αυτή φταίνει. Δευτέρο προπονητή. Δευτέρο προπονητή. Είπαμε ήταν λάθος η επιλογή με την έννοια ότι δεν πήγε σε διάδοχη ομαλή κατάσταση. Τώρα τον κρατάμε δηλαδή τον προπονητή. Φυσικά και τον κρατάμε. Και το διώχνουμε σε ένα μήνα, τον πληρώνουμε. Δεν το διώχνουμε σε ένα μήνα. Ενώ μπορούμε να τον δώσουμε τώρα και να πάρουμε λεφτά. Εσύ πες ναι. Ότι εγώ είμαι παράφρον. Είμαι. Παράφρον. Δεν γίνεται να διώχνεις προπονητές. Είσαι, ναι, να. Σε λέω, το λέω. Να, όρισε. Δεν γίνεται. Είμαι παράφρον. Είσαι σε κάποια θέματα, είσαι, ρε Κωνσταντίνε. Εγώ. Ποιος, εγώ. Παράφρον. Φωτάρα είναι. Λοιπόν, φωτάρα γελάει φωτάρα. Είναι, δεν είναι παράφρον. Λοιπόν. Ο προπονητής μένει όπως μένει και ο Μάρτινς του Ολυμπιακού γιατί απόδειξαν ότι είναι μεγάλες ομάδες. Δεν καλσκώσουν λευκή πετσέτα. Ο Μάρτινς τους πέρασε στο Champions League. Εντάξει, ωραία. Παίρνουν λεφτά. Και πέρσι τι έκανε ο Μάρτινς. Τι έκανε ο Μάρτινς. Ναι. Έχασε το πρωτάθλημα. Έχασε και το κύπελο, ήμουν άτυπο. Ναι. Το κράτησε ο Ολυμπιακός όμως. Ναι. Έμαθα από το λάθος του. Ναι. Πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς από τα λάθη μας. Αυτό λέω τόση ώρα. Ναι. Ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στον προπονητή. Εγώ δεν λέω ότι θα πετύχει. Μπορεί και να αποτύχει ο προπονητής που λέει εγώ είμαι εγώ. Ναι. Εγώ είμαι είπε, εγώ. Έτσι, εγώ είμαι εγώ. Ναι, εγώ είμαι δύο εγώ. Εγώ σε τρεις λέξεις. Σε τρεις λέξεις, εγώ θα τον έδιωχνα. Θα τον έδιωχνα. Εγώ θα τον έδιωχνα. Ναι, αλλά δεν θα κάνει πρωταθλητισμό μετά. Τι δεν θα κάνει. Μετά τι δεν θα κάνει. Γιατί τώρα τι νομίζει, θα κάνει πρωταθλητισμό. Δεν κάνει ομάδα. Άιτε το σύμφωνο. Άιτε. Θα ξανά μανά, ξανά αποδείξει. Ισοφάρισε το τερζί στο 97.
Η Paris Saint-Germain χθες έχασε από τη Ρέμς. Τι σχέση έχει αυτό? Paris Saint-Germain, Ρέμς 0-2. Για όλο τα κάνω παδό. Η Γιουβέντους δεν μπορούσε να κερδίσει μετά από την Πρέσσα. Τι σχέση έχει αυτό? Για όλο τα κάνω παδό από αυτές τις ομάδες. Ναι, τι δεν τους ακούμε στο ράδιο τι λένε. Δεν βλέπω να πολλοί τους προπονητές με το καλημέρα όμως. Δεν τους ακούμε, ναι. Προφανώς γκρινιάζω. Ο Βαλβέρντε πήγε και έχασε από τη Γρανάδα. Τι να κάνουμε, δηλαδή ο Πάουκ απαγορεύει. Για όλο τα κάνω παδό της Μπαρσελόνα για το Βαλβέρντε, τι ασεβεί. Ξεφωνίζουν. Αλλά οι διοικήσεις είναι σοβαρές. Είναι στιβαρές. Η διοίκηση είναι. Γι' αυτό είναι διοίκηση και δεν είναι ο παδό. Η διοίκηση της Μπαρσελόνα δεν είναι σοβαρή. Γιατί δεν είναι? Γιατί βλέπει ότι γυράσκει, γιατί διδασκόμενος, ναι, πούμε, έχουμε και το αρχαίο μέσα, το πετάς, ναι. Ο Μέση, ναι, και έχει τα τρία χαφ γέρους και αυτούς. Δηλαδή γέρι και χαφ να πασάρουν στο Μέση. Δεν φταίει ο Βαλβέρδε, ναι. Να του φαίνε να παίχνει στο καλοκαίρι διοίκηση. Αυτός τι έκανε, έβγαζε τα κάκαθα από τη μύτη του, τη γαμψή. Δεν ξέρουμε εάν τους είπε εγώ θέλω αυτόν, αυτόν και αυτόν και δεν τους έφεραν το καλοκαίρι. Ο δικός σου είπε τον Γιώργο ποιο να φέρει. Δεν ξέρω. Οπότε δεν ξέρεις. Πώς δεν είπανε. Τι τώρα δεν ξέρεις τι είπε. Είχαμε καμιά ανάρτηση να ξέρουμε, μιλάμε με κανέναν. Με την ανάρτηση θα κάνουμε ρεπορτάζ τώρα. Ο συγκεκριμένος ο προπονητής είπε: θέλω, φορ ψηλό, πούντος. Ναι, σε ποιον το είπε? Εσύ διοίκησε, σε ποιον, σε μένα το είπε. Φέρανε. Όχι. Κατακριτέα διοίκηση. Χαφ, μπράνταρις, μπράνταρις και του φέραν το εσύ τελευταία επιλογή. Γιατί να τον ξεφωνήσουν? Γιατί να τον ξεφωνήσουν? Γιατί με αυτά τα υλικά. Θέλει να φτιάξει πίτσα να πούμε, ενώ αυτά ούτε μακαρόνι με κοιμάδες. Έφερναν, ναι. Είχαμε προπονητή που έπαιζε κάτι άλλο και έφερναν προπονητή που δεν είναι η συνέχεια του. Αυτός ο προπονητής ήρθε στον ΠΑΟΚ και πρέπει εμείς 1 εκατομμύριο άνθρωποι, ναι, να αλλάξουμε τη φιλοσοφία, να πάμε με τον προπονητή πώς παίζει, χωρίς τα υλικά. Είναι μια φορά... Κάτσε, γιατί εμείς 1 εκατομμύριο άνθρωποι, τι εμείς, ο προπονητής έχει να κάνει με 22 παίχτες, όχι με τους οπαδούς. Ναι, για όλα τα τους οπαδούς. Οι οπαδοί τι, οι οπαδοί είναι οπαδοί, βλέπουν την ομάδα τους, κρίνουν, αξιολογούν. Έτσι, δεν ξέρω αν χαίρονται. Και πέρσι τέτοια περίοδο δεν χαίρονται. Άμα χαίρονται, γιατί μπήκαν μέσα τα σπάσουν ένα. Γιατί θα έχανε από τον Άρη το Αΐτο, γι' αυτό. Και τι είναι ο Άρης? Είναι ο Άρης, είναι η τσίκλα της πόλης. Τι είναι ο Άρης? Έλα, μωρέ, δεν λέτε ποιο Άρη. Ποιο Άρης είναι για τους καφενέδες. Για το έτσι, για το γιουβέτσι. Ο Αρούλης, μπήκατε μέσα. Θα τιμωρηθείτε με τον Άρη γιατί χάλατε 2-1. Θα πληρώσουν. Δεν μου λε, αν δεν έμπαινε τον γκολ το 2-2. Του Μίσιτς. Τι θα λέγατε τα ίδια για τον προπονητή? Αυτά δεν ακούω εγώ. Ωραία, και τώρα τα ακούς. Δεν ακούω. Πώς δεν τα ακούς? Ακούω αβάντες. Πού τι αβάζεις, εδώ ήταν ένα αγαπήγιο. Και τώρα τα ακούς. Στο 2-1. Και τώρα μπήκατε μέσα, πουλάκια μου. Ναι, μπήκαμε. Γιατί, μπήκατε μέσα. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Πετάξατε τα αυτά, 2 δάχτυλα φάγατε. Δηλαδή ο άλλος έχασε 2 δάχτυλα στο 2-2. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Στο 1-2 τι θα έκανε? Όλο το χέρι θα έκανε. Αυτά είναι σενάρια δικά σου. Ό,τι θες τώρα φαντάζεσαι. Τι να κάνουμε τώρα? Αφού ήρθε η κροτίδα πάνω, πήγα την πετάξει, έκανε το χέρι. Τι να κάνουμε τώρα? Ας πρόσεχε. Αυτό λέω. Λοιπόν, καλημέρα, καλά τα λέτε. Πάντα ο καλύτερος προπονητής είναι αυτός που θα έρθει. Μόνο για τον παίχτη και αυτό. Αλλάζουμε προπονητές σαν τα που κάμισαν 2 μήνες. Και θα κάνουμε στο τέλος. Συλλογή προπονητών, τους βάλουμε εκεί γιατί για κούπα. Λοιπόν, πάμε σε break. Ο Δούκας έστειλε το μήνυμα εδώ. Εσύ είσαι φίλος με τον Δούκα. Εγώ δεν έχω κανένα κονέ με τον Λευτέρη. Ναι. Εσύ έχεις σχέση με τον Λευτέρη, τον Δούκα. Λοιπόν, πάμε να. πάμε στα καταστήματα Wind. Πάμε και στο wind.gr. Από τις 20 του μήνα μέχρι και σήμερα ξεκινάει η προπαραγγελία των νέων iPhone 11. iPhone 11 Pro και 11 Pro Max. Είσαι δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Ένα από αυτά τα προνόμια είναι η απεριόριστη ομιλία με όλη την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς με τους αγαπημένους σου χωρίς να σκέφτεσαι ότι σου τελειώνει δωρεάν χρόνος. Στη Wind το ξέρω αυτό καλά και έτσι με τη Wind One σταματάνε τις χρεώσεις για ενδοικογενειακές κλήσεις. Αυτή και αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Wind One. Μάθετε πολλά περισσότερα στο wind.gr / Wind One. Εδώ είμαστε, μπήκαμε δεύτερο ημιωράκι. Ξεκινήσαμε με το Γκάζι Σιτζίτα. Έτσι, στροφές 7.000, Κωνσταντίνε μου. Με Δευτέρα. Με Δευτέρα, Ναι. Βογκάει, ανηφόρα, Τριάδη. Εκεί, ωραία ήταν στο Τριάδη. Τι έγινε χθες, λίγο? Για πες μου στο φίλο μας τον Θεόφιλο. Δεν μπόρεσα να έρθω γιατί έκανε εκπομπή εκεί την ώρα. Ας ερχόσουν, ας έμεινε μισό. Μετά. Τι. Εδώ είχαμε ιστορίες, εδώ λέγαμε πως δεν γινόταν αφήσουν εκπομπή, ρε φίλε. Πάνω στο σαν του Ζένια. Τι υπόσχεσαι τότε? Τι υπόσχεσαι? Δεν υποσχέθηκα, του έγραψα εγώ, του σλαμέλ. Του στείλα mail του Θεόφιλου. Του λέω φίλε. Ναι, mail. Ναι. Γιατί με mail μου στείλει την πόση, του απαντάω με mail, του λέω φίλε, έχω ακουμπή την ώρα εκεί. Αν θα προλάβω, καλώ. Αν δεν προλάβω. Πήγα με τον κόκκινο. Πήγε με τον Γρηγόρη. Τον πλήρωσα το. Το ταξί. Το πάρκινγκ. Εσύ? Λέω με πληρώσει το πάρκινγκ, αλλιώ δεν πάω. Αλλά. Λέω τον πληρώσα. Κάτσε. Αυτό έβαλε βενζίνη με το Σεϊτσέτο και εσύ τι έβαλε το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ. Μάλιστα. Αυτό έβαλε μισό ευρώ, εγώ έβαλα 6. Να τα μας ξεκινήσει. Λέει... Πώς ξεκινάει η ιστορία, έτσι. Σαν τώρα. Λέει, σαν να τώρα. Έριξες τη βολή στο Γρηγόρη κατευθείαν. Πάμε στο πάρκινγκ του Δήμου, εκεί έγινε η αυτή. Α, εκεί σας ψήφισε ο Δήμος, 3,40 λεπτά η ώρα ναι. Και 40 λεπτά κάθε ώρα. Μάλιστα. 3,40 και 40 πόσο κάνει? 3,80.
Και άλλα 40 παίζει. 4-20. Το 6 ευρώ ψάχνω να βρω που με έβαγε. Α, σου φάγανε ένα 6-20 λέει με. Την τυροπιτούλα σου φάγανε. Σήμερα το κακάο το μπαίνουμε μέσα. Τόσου πολλού νεόπτωχου μαζί δεν έχω δει στη ζωή μου. Είναι κάτι 70, κάτι παράγοντε, κάτι αυτά κτλ. Τόσου νεόπτωχου μαζί δεν έχω δει. Νεόπτωχου. Ναι. Ξεκινάει η εκδήλωση. Πόσο πούμε... κόσμο είχε, είχε πολύ κόσμο. Είχε καμιά λοιπόν, να πούμε άτομα. Λίγο. Είχε, ναι. Είχε, είχε να πούμε πόλη. Λίγο, χθες είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου. Ο Δήμαρχος ήταν η Πατρουλίδη. Ναι, ήταν όλοι, όλοι. Ήταν είχαμε την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Θεόφιλου Μητρούδη. Έτσι, ο οποίος έχει βρει την γιά του στη Σκοτίνα. Εκεί στο πρίγκιπάτο, εκεί αράζει πλέον. Έτσι. Τώρα δεν έχει γκόμενες, πήγε στη Σκοτίνα. Εντάξει, έχει ψάρεμα, τσιπουράκια, βουνό, θάλασσα. Τον ενέπνευσε ο Δία και η Ήρα στους πρόποδες να γράψει το βιβλίο. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Και για πε είχε πολύ κόσμο, τον τιμήσαν αρκετοί. Ήταν ο Γιαννάκης, ήταν ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης δεν ήταν. Άμα δεν έχει λεφτά, ο Γιαννάκης δεν έρχεται. Α, ο Ιωαννίδης ήτανε. Ο Ιωαννίδης ήτανε και στεναχωρέθηκα από τον είδα. Γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είναι, όταν έχει συμμάθει έναν άνθρωπο να είναι μέση τζίτα, να τρώει σίδρα και τον είδε. Δεν τον βλέπω καλά. Μάλιστα. Τον είδα άρρωστο. Τον είδε άρρωστο. Άρρωστο. Έχει ένα θέματάκι με την υγεία του. Εντάξει, όπως το κάνω, είναι άρρωστο. Πριν δύο χρόνια που ήταν καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Πόσο είναι τώρα ο Ξανθός? Είναι μεγάλο. Ο Ξανθός, γιατί εμείς έτσι το μάθαμε είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. 74. 74 είναι μόνο. Το 45 πρέπει να είναι. Ναι. Από ότι. Ναι, πρέπει να είναι το 74. Είναι το 45. Μεγάλος. Μεγάλος. Εντάξει, ναι, είναι. Μεγάλο. Λοιπόν. 74, ναι, ρε Μπαγάσα. Ξανθός. Ναι. 74, 26 Φεβρουαρίου, να εκεί. Ιχθύς. Ιχθύς, σαν τον Αχιλέα μου. Ναι, ναι, ναι. Είναι διόμορφοι, είναι ναι. Δυναμικοί χαρακτήρες. Έτσι, δυναμικός. Λοιπόν, ναι. Και για πες τώρα, τι έγινε και δώσε ένα ρεσού για να πάμε στα θέματα. Τι έγινε, πως ήταν, κτλ. Βέβαια, ναι. Εγώ περίμενα να γράψει κι άλλο στο βιβλίο. Δηλαδή, όπως. Ποιοι διαιτές τα παίρνανε. Α, ήθελες τέτοιες αποκαλύψεις. Είπε κάτι απαταιώνες διαιτές, ονόματα. Ναι. Είπε τους τίμιους και άφησε να εννοηθεί ότι άλλοι ήταν άτιμοι. Γράψτε τους. Έτσι κι αλλιώς τι θα σε πάρουν. Τώρα τα έχεις δώσει όλα να πούμε. Σωστά. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το άλλο είναι να πούμε ότι στο θέμα με τον Γκάλη, σαν να ήταν απολογητικός. Ότι εγώ δεν έδειξα τον Γκάλη, προστάτευσα τον Γκάλη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ, ναι, εγώ τον έκανα ερώτηση. Για τον Γκάλη, ναι. Λέω, ο κύριος Γκάλης λέω δεν ήρθε, λέω. Ναι. Ήθελες να βάλεις φωτιά στην εκδήλωση εσύ. Θα πεις δουλειά σου. Τι να κάνεις. Όλοι κρύοι εκεί πέρα ναι. Κάτι. Για τον Γκάλη το ρώτησες δηλαδή. Ναι. Και, λέω, και τι είπε για τον Γκάλη. Πώς ρωτή. Καλέσατε, λέω τον κύριο Γκάλη, κύριε Μητρούδη, τον κάλεσα. Ναι. Ναι. Δεν ήρθε, λέω. Καλά έκανε και δεν ήρθε. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, λέει, τι θες να πεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος λέει ότι τον έδιωξες με πλάτη του σουπεράδες εκεί, του Σαουρίδες και τα λοιπά. Α, το τάπες. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, ναι. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Λέω... Τα λες άλλα κι άλλα αυτό, δεν θα πεις. Έβαλες να δίνουν και τον Καλημερίδη και τα λοιπά. Να τον κάνω έξαλλο, πώς θα. Όχι, ανηφόρα ανεβαίνουμε, παιδιά. Λέγε ναι, τελείωνε, ναι, για πες ανηφόρα. Εγώ λέει με τους οργανωμένους, να τους έγραφα κανονικά μου λέει και τα λοιπά. Λέω αλλά. Όταν είπε στο Σαουρίδη, άντε και κάνει έρωτα. Έρωτα τον είπε. Σε δύο μέρες εκαθαιρέσαν όλο από τον ερασιτέχνη Άριλο. Έτσι λέω με υποχρόλιο. Είχε μπουφέ, φάγατε τίποτα. Τσιμπήσατε, κάνα κρασάκι, τίποτα. Δεν ξέρω, δεν τρώω. Πήγε πλήρωσε μετά τα 6 ευρώ, σου βγήκε ο κούκου Σαϊδόνη. Ο κόκκινο δεν έβαλε ένα ρεφενέ, γιατί 6 με. Ο κόκκινο που καθόταν. Πού καθόταν. Δίπλα στο γούμενο. Ήταν και ο γούμενο. Ήταν και ο γούμενο. Ο Γούμενος νομίζω τώρα έχει προτεριά, τι έχει, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω κάτι, ναι. Το λέω τον κόκκινο, μην κάθεσαι δίπλα στο Γούμενο. Ναι. Δεν μπορεί να δαγκώσει εδώ πέρα. Τι πράγμα είσαι. Εδώ λέω. Αυτό τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Κάθεσαι ένα, θα αλληλοσπαραχτείτε, λέω. Θα τρώει τι σάρκε ο ένα τον άλλον. Ο Γούμενος λέω, δεν το βλέπει. Μάγουλο, ωραίο, το είδα πολύ καλά τοποθετημένο. Ναι. Τα κιλάκια του, μια χαρά τον είδα τον Γούμενο. Ο Οικονομίδης ήταν από την πλευρά του ΠΑΟΚ κτλ. Βγήκε εκεί πέρα ο Θεόφιλο Μητρούδη μετά τον Άρη, λέει: η ομάδα που αγαπάω είναι ο ΠΑΟΚ. Εκεί άσαν τα σκουλικαράδε να αρχίσουν να. Αρχίσαν να λέγανε. Τέλο πάντων, του λέω: τι έγινε, λέω. Τον έφαγε τον Γκάλι, δεν τον έφαγε. Και άφησε εχμέ εναντίον του Γκάλι. Αλλά! Τα έγραφε ο Βλαχόπουλο. Ήταν και ο Βασίλη. Σου δώσα τροφή, κουβάλα. Ναι, και θα το έχουμε στα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, και την καζέτα έγραφε. Ναι. Α, εντάξει, μπορεί να γράφει για τα δύο. Πρωτοσέλιδο είχαμε για την εκδήλωση. Τι είπε για τον Γκάλι ο. Πρωτοσέλιδο. Τι εχμή άφησε. Τι εχμή άφησε για τον Γκάλι. Ξύπνησα μνήμε, λέει. Το πρωτοσέλιδο συμμέτωπο για τον Μητρούδη υπάρχει. Στιγμέ από το ένδοξο παρελθόν του μπασκετικού Άρη ζωντάνευσα χθε στην παρουσίαση του βιβλίου του Μητρούδη. Και έχει ξύπνησα μνήμε. Τώρα τα ενδότερα θα τα δούμε μετά. Λοιπόν. Τι ξύπνησα μνήμε. Γιατί δεν ξύπνησα. Εδώ, εδώ τα είπε. Τα άριξε στον Γκάλι χθε που δεν ήρθε. Ρε. Πλάκα κάνετε. Ρε. Όλο το κλου τη ιστορία ήταν η χιλόπιτα που του κάτσε ο Γκάλι. Και μετά στην ερώτηση τη δική μου για το να το ανάψω τα αίματα. Ναι. Ήταν να πούμε και ο καρδιολόγος του μου λέει: κύριε Ραπτούβλη, σας παρακαλώ. Μην τον, πόσο είναι ο Θεόφιλος τώρα, 60 κάτι. 65. 65. Εντάξει.
Άμα προσέξει λίγο τη ζωή εκεί στο βουνό, καθαρό αέρα. Αυτό τον σώσει. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το λιτόχωρο θα τον σώσει. Φίλε, είναι γιατρικό, άσο, δεν υπάρχει. Και λίγο τσίπουρο να πει να μην διαρτηρία. Πας και παίρνει μια, μια ανάσα και νομίζεις πήρες 10 μαζεμένες. Και αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, φτάνει με τα τέτοια, και πάμε λίγο, πάμε, έχουμε... Εντάξει, αυτό είναι. Άρη Λάρης, έχουμε πάει, πάω. Σιγά μου, ρε, τώρα. Τι σιγά μου, ρε. Την Μπαρτσελόνα με την εσχολίασε και την άλλη εβδομάδα το βιβλίο του Μετρούδη, να δω τι θα γίνει εδώ πέρα, θα πάμε... Όλη η ιστορία είναι χιλόπιτα που του ρίχνει ο Γκάλης και δεν έρχεται. Δεν ήρθε, εντάξει, σιγά μην ερχόταν, αφού είναι η άθλια κατάσταση του Ιωαννίδη. Εντάξει, δεν είναι καλά τα περαστικά μας στον άνθρωπο. Δεν έχει περαστικά αυτό. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Για... Τι να το πούμε τότε. Δεν έχουμε κάτι άλλο, το ευχηθούμε. Εντάξει. Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε κάτι άλλο. Το Ιωαννίδη. Αυτό εδώ. 200 άτομα μέσα, πήγε καλά η παρουσίαση. Πήγε καλά η παρουσίαση. Ωραία. Ήρθε ο Ζέρβας εκεί ως αντίπαλος και ως δήμαρχος να μιλήσει, ξέρω εγώ. Ο δήμαρχος καρδιάς μας, σε παρακαλώ. Πολύ Λάκης Πετρόπουλος. Ο... Δήμαρχος καρδιάς μας είναι ο Ζέρβας. Πατουλίδου φιλενάδα ήταν εκεί. Σε είπε για το πάρκο. Θα τελειώνουμε τώρα γιατί βολιές. Θα γίνει, λέω, το πάρκο. 10 άτομα είναι, δύο δουλεύουν. Κάνει επίβλεψη λέω εκεί πέρα. Αργεί λέω το πάρκο. Πάμπραβο. Δεν κάνει δώρο το πάρκο, αργεί το πάρκο. Λέω. Αργεί το πάρκο. Αργεί λοιπόν, το πάρκο. Βάζουμε τρίτη, τετάρτη, φεύγουμε. Φύγε, γιατί ναι. Έχουμε θέματα. Πάμε στα θέματα του Άρη. Θέματα, τι θέματα έχει ο Άρη. Ψάχνετε για τον Αντισάσα. Ο Άρης ο οποίος υποδέχεται τη Λάρισα. Να παίξει ο Βέλες, θα σου το πω εγώ. Παίξει ο Βέλες αμυντικό χάφο που έπαιζε παλιά στην Ταραγώνα. Να σου πω κάτι. Ναι, όταν βγάζει με Πάοκ και Παναθηναϊκό, δύο ντέρμπι. Σε αντεπίθεση. Δεν βγαίνει χάφ, δεν βγαίνει εξτρέμ. Και μου βγάζει εσύ το Βέλες για δεύτερο και για τρίτο. Σε αντεπίθεση. Σωστά, έβαλε γκολ και με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Μπορεί να παίξει αμυντικό χάφ ο Βέλεθ. Το είχε κάνει στην Ταραγώνα ο Βέλεθ. Δηλαδή, που και που τον έβαζα να παίζει ως εξάρι. Ναι, ένα εκεί το εξάρι. Να άμα είναι να βάλει το Σόουζα. Ή το άλλο το χοντρομπαλά. Ναι, γιατί κάποιο πρέπει να μαρκάρει εκεί. Το Τιριντάο, όπω το λέω. Τι είναι το Τιριντάο, πώ το λέω. Αμπουμπά. Ένα μπαρ δεν είναι έτοιμο ο Μπάι. Αμπουμπά, ο Μαυρούκο. Τη ανάση του κόκκινου έχει. Δυο σκαλοπάτια δεν είναι. Το ξέρει πάλι αυτό, ρε μπαγάζα. Πού το είδε πάλι, δεν μου λάκ. Μαθαίνω, ρε εκεί στο Μούχαλ θέλω να έρθω μια μέρα να δω τι γίνεται. Σας πετάνει βίση, σας απαράδειο, τι γίνεται. Αμπουμπα, λέω, τι κάνει. Μαρκάρι. Ποιος το έλεγε απάντηση. Τι σε νοιάζει εσένα. Θα έρθω μια μέρα, ρε μπαγάζα, και θα μαρκάρι ο αμπαμπουμπα. Δεν μαρκάρει ο Αμπαμπούμπα. Τι κάνει ο Αμπαμπούμπα. Είναι φορμαλισμένο. Όχι, δεν είναι. Άμα ανέβει τέσσερα σκαλοπάτια με τον κόκκινο, στο τρίτο θα πάει. Προσπέρασε ο κόκκινο. Ο κόκκινο στο δεύτερο Αμπαμπούμπα. Προσπέρασε με φλάσο. Πάει και ο Αμπαμπούμπα. Άρα ψάχνουμε για τη Σάσα και λέμε εμεί εδώ πέρα ένα. Ο Σόζα τη πλάκα είναι. Σόζα δεν μπορεί να το παίξει αυτό. Παρά 10 λεπτά, 15 δεν μπορεί παραπάνω. Μπήκε με στην Τούμπα. Μπήκε με στην Τούμπα. Τίποτα, χαμένο σε. Έβαλε τον Καντουρί ο άλλο ο δικό σου και φάνηκε ότι έπαιζε η Μπαρσελόνα με την Κόρδοβα να πούμε στα τελευταία 20 λεπτά. Τώρα Μπαρσελόνα Κόρδοβα έπαιζε τελευταία 15 λεπτά. Τι έκανε. Έπαιζε τελευταία 15 λεπτά. Τι να πω εγώ το άλλο. Έγειρε η Τούμπα. Είχαμε τι έντρε εκεί, χαμό, βομβαρδισμό είχαμε. Διώξαν τον Μπάσα, δεν είχαν τον πληρώσουν. Λάθο. Πληρώσαν δύο βαθμού. Λάθο. Τα λεφτά που δεν είχαν να δώσουν. Τα λεφτά που δεν είχαν δώσει τον Μπάσα του στηρίσανε δύο βαθμού. Λε αν έβαζε Μπάσα αντί για Σόζα κρατούσε. Πιστεύω θα το κάνω. Θα τα λέω πιο σημαντικό. Είναι απόλυτο ο Μπάσα με την έννοια ότι δεν είναι παιχταράς, αλλά δεν έχει τίποτα πίσω από τον Σάσα. Μετά, είχα ένα φίλο. Μας χάλασε ο Σάσα. Ένα φίλο μάνατζερ στη γειτονιά, τον Τέο. Α, ο Τέο, τι λέει. Μου λέει, κοίταξε, με κόψαν ένα τερματοφύλακα από τη Λαμία. Τον Σαράμαφ, πώς το λένε. Σαράνοφ. Τον Σαράνοφ. Λέω γιατί. Γιατί λέει δεν κάνει δουλειές, λέει με αυτόν, λέει ο. Εντάξει, έτσι δουλεύουν. Δεν δουλεύουν όλοι έτσι. Ποιον έχουν, λέω, ένα πουλί με λέει πήραν. Τι πουλί. Τον έμαν, α, γι' αυτό το σκίζει. Όχι, το σκίζω γιατί είναι έμαν. Τι έμαν πουλί. Στην Αυστρία το θεωρούν, λέει, το νέο διάδοχο τη Εθνική Αυστρία τον έμαν. Εγώ ερώτησα όμω για τον τι έμαν. Είναι Αυστρία. Η Αυστρία είναι να πα καμιά σκι, καμιά γκόμενα που ναι, ναι. Να σε πάρει καμιά. Σα αλέ πάνω, ε. Καμιά γκούγκαρ να σε αρπάξει εσένα. Να σε πιάσει καμιά γκούγκαρ εσένα. Μιλ γκούγκαρ δεν ασχολούμαστε. Μέχρι μιλ. Πούτζου βέβαια όλα αυτά, έτσι. Πούτζου, πούτζου ρε. Ακούει η Τζέν και αυτό. Ακούει σήμερα, ναι. Γεια σου, Τζέν. Είπαμε πού. Ακούει, ακούει. Εντάξει, τώρα κάνουμε σχολιάμα. Υποτίθεται. Ναι, ναι, υποτίθεται. Κάνουμε σενάρια. Ποια Αυστρία, ρε φίλε. Σενάρια. Ποια Αυστρία. Όχι, ρε Κωνσταντίνε, εντάξει, όχι, τι να ακούω. Ποια Αυστρία. Υπάρχει ποδοσφαιρικά Αυστρία. Σήμερα χειρίζεται τελικά ο Κουέστα, μια που είμαστε πιάσανε θέματα του Άρη. Χειρίζεται, δεν χειρίζεται. Παλτό βγήκε φέτος. Δεφορμέ, όχι δεφορμέ, δεν είναι ο περσινός Κουέστα, για να είμαστε ακριβολόγοι. Ιούλιο τον κοζάρισα εγώ. Το είδες. Τον είδα. Τα καλά σας θα τονίζω όλα. Και τα στραβά, αλλά και τα στραβά θα τα τονίζω. Αυτό, τι. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Τι κάνουμε, ναι. Τι. Ο Σκουλάς φυρίζει Θεσσαλός, έχουν θέμα στον Άρη. Σκουλάς. Σου λέει, μου βάλατε ήξερα... Θεσσαλό με την Λάρισα. Σκουλάς. Ναι, ο Σκουλάς. Ήξερα... Είναι από τη Θεσσαλία και παίζει Λάρισα. Εγώ ήξερα ένα Σκουλά. Ναι, ναι. Έκανε όποια επιχείρηση ήθελα να κάνει απάτη. Σκουλά έβαζε. Ήταν πολύ καλό λογιστή. Και του γλίτωνε. Τους ναι. Έκανε, τους έρανε. Σκουλάς, ε, δυνατό, δυνατό. Εσύ πόσο μπορείς να το έτσι, σχολιάσεις αυτό το θεματάκι ότι βάλαν Θεσσαλό. Από ποια πόλη είναι. Δεν ξέρω ακριβώς ποια πόλη είναι. Αυτό το Θεσσαλό. Αλλά δεν είναι από τη Λάρισα πάντως. Άκου, άκου.
Τι θα πει Θεσσαλό, ρε. Θα μου πει άμα είναι από το Βόλο. Ναι. Άμα είναι από το Βόλο. Ίσα ίσα, είναι καλό για τον Αρκή. Ναι, θα πει Θεσσαλό. Ναι. Το Θεσσαλό δεν με λέει τίποτα. Δεν μα λέει τίποτα. Λέει τίποτα. Άλλος, όλα τα μάσα παίζουμε. Θέλει να κλάψει. Με αθηναίους διαιτητές. Θέλει να κλάψει ο Καρυπίδης γιατί πούλησε τον Μπάσα και δεν έχει χάσει. Έκλαιγε την προηγούμενη εβδομάδα, σου λέει α κλάψουν λίγο και αυτήν. Ναι. Α δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Γιατί έκλαιγε. Μια χαρά μα πήγε η διαιτησία στην Τουρκία. Γιατί έκλαιγε δηλαδή ο. Για του Σιδηρόπουλου. Λε και ο Σιδηρόπουλο είναι ΠΑΟΚ. Αυτά είπαμε. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Τον έβαλε τον Σιδηρόπουλο τώρα μια που θυμήθηκα βαρίστα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τώρα, άμα σε αποβάλει ναι. τον Καντουρί για κάνει ένα φάλο όπως έκανε ο Σάσα και χάσει, ξέρω εγώ, θα πει τίποτα. Τι να πω, άμα το κάνει ρε Κωνσταντίνε, τι να πω. Τι να πω, ρε Κωνσταντίνε, άμα το κάνει, θα ουλιάζουμε και αυτά που γίνονται. Να είμαστε λίγο και σοβαροί, να είμαστε και καπαδρόποι που λέει Κωνσταντίνε. Αν είχε εσύ το Σάσα και σε έκανε κάνα τέτοιο μαρκάρισμα στο Καραϊσκάκι και στον έβγαζε. Εγώ θα ξεφώνιζα μετά πάλι τη διοίκηση. Πάλι τη διοίκηση θα ξεφώνιζα. Να σου πω γιατί. Γιατί μ' άφησε γυμνό αυτή τη θέση. Γυμνό αυτή. Ποιο είναι ο γυμνό. Δεν έχει δηλαδή ευθύνε η εκάστοτε διοίκηση. Σε ποιο πράγμα. Στον Άρη. Στον Άρη. Ναι. Τι. Μετά το Σάσα ποιο είναι. Το χάος. Το χάος. Γιατί το χάος. Ναι. Γιατί το χάος. Μα, γιατί αυτό το... είναι το ερώτημα. Αυτό ναι. Τον προπονητή δεν τον βοηθάς γιατί να ξεφωνήσει, τη διοίκηση. Μάλιστα. Την πηγή του κακού κοιτάζουμε. Μάλιστα. Ναι. Είχαν τον Μπάσα, τον πούλησαν. Τον ναι. άφησαν να φύγει. Και μπήκε ο Σόζα. Κράτα το μέχρι το Δεκέμβρη ναι. να έχει λύσει και το Δεκέμβρη τον αφήνει και φεύγει και παίρνει έναν άλλον. Ή αφού ήθελε να φάει στον Καραβασίλειο ο Μπάσα. Α, και τον έδινε μόνο ρεπανάκι ο Καραβασίλειο γιατί δεν είχε πληρώσει. Έτσι ξέρω εγώ τι να κάνω. Ο Ιντέγε έχει μια θετική διάθεση και λέει ότι εγώ θέλω να μείνω στον Άρη. Του αρέσει εδώ το κόνσεπτ, το κλίμα, η πόλη, περνάει καλά. Ο Ιντέγε. Τίμιος ποδοσφαιριστής. Θα σου πω για τον Ιντέγε. Για πες μου τώρα για τον Ιντέγε. Ο Ιντέγε βρήκε τα χαϊβάνια τώρα εδώ. Εδώ χαϊβάνια βρήκε ο Ιντέγε. Ναι, ναι. Έκανε τον γκολ με τον Μπάο, κατούρισε. Ναι. Και τώρα 50 δοκάρια να έχει, 60 out να βγάλει. Τελείωσε πρώτο μάγκα. Είδε ρε φίλε τι γίνεται. Ένα κατούρισε. Ναι, ναι, έβαλε και με τον Παναϊκό γκολ. Ναι. Με τον Ολυμπιακό θα βάλει. Τώρα αυτό. Πλησιάζει τώρα, Άρης Ολυμπιακός έχουμε. Με τον Ολυμπιακό. Θα βάλει γκολ, θα πάρει να κατουρίσει. Όσα έβαζε ο Γιασεμάκη επί Πατατούδη στον Ολυμπιακό. Ναι. Γιασεμάκη έβαζε, φίλε. Ναι. Τώρα με τον αδικήσω Γιασεμάκη. Πίσω ανοίγατε λίγο. Μπροστά βάζαμε. Πίσω είμαστε λίγο ανοιχτοί. Είσαστε λίγο ανοιχτοί πίσω, ναι. 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 Λοιπόν, Άρης Λάρισα λοιπόν με Λάρης Άρης με Θεσσαλό διαιτητή. Χωρίς Σάσα. Άρης Λάρισα, ναι, χωρίς Σάσα. Το Θεσσαλό κράτα το για τον Ολυμπιακό. Το κρατάω, όχι για μένα, το κρατάω γιατί υπάρχει ο Ποια πόλη είναι, ρε. Τώρα θα σου πω. Ποια πόλη είναι ο Θεσσαλό. Τύρναβο, Φάρσαλα. Πού στο λέει. Άμα από το Βόλο υπέρ του Άρη θα παίξει. Σωστό. Τι μα λέτε τώρα. Σωστό. Πώ το λένε. Πώ το λένε τον διαιτητή. Σκουλά είπαμε. Σκουλά. Ο Σκουλά, ναι, σφυρίζει. Έχει σώσει επιχειρήσει ο Σκουλά. Ναι. Σκουλά. Λοιπόν, τέλο πάντων. Πω, πού είναι. Μανώλη Σκουλά. Τώρα θα σου πω. Μανώλη. Μανώλη, ναι, Μανώλη Σκουλά το λένε. Να δούμε από πού. Μανώλη πάει και κομμουνιστή. Ε, βέβαια, το Μανώλη παραπέμπει. Έχει δει κανένα Μανώλη δεξιό. Ναι. Ο Μανώλη είναι. Είναι στο σύνδεσμο Θεσσαλία, δεν γράφει ακριβώ που. Εβολιώτη είναι. Σύνδεσμο Θεσσαλία, να το Σκουλά, πώ σου φαίνεται, κουκλό. Μια χαρά, στεγνό τον βλέπω. Ναι. Πολιτικό μηχανικό σου επάγγελμα. Πολιτικό μηχανικό. Ναι. Δεν έχει χτίσει. Μορφωμένο το παιδί. Τι είναι μορφωμένο, επειδή τραβάει δύο κάθετε και δυο ρεζόνε. Εντάξει, α πούμε, δεν λέει σύνδεσμο Θεσσαλία, παιδιά, βρούμε που είναι ο Σκουλά ακριβώ. Μηχανικό. Ναι. Δεν έχουν δουλειά. Αυτοί είναι δύσκολο. Έχουν διαιτησία τώρα, τα παίρνουν μια χαρά. Μα κάνει 4 μάτσε με το μήνα. Τι πολιτικό μηχανικό. Ξέρει κανένα πολιτικό μηχανικό να έχει λεφτά. Δεν τα παίρνει. Ναι. Άμα δεν πιάσει σεισμό, σωστά, ρίτερ, σωστά. Δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά αυτοί. Καλημέρα και στην Πιερία εκεί στο φιλαράκι μου. Καλημέρα και στον Χριστάρα μα ακούει στην Αθήνα. Ρώτα λέει τη μετασάρκωση του Διονύση Παπαγιανόπουλου. Εσένα είναι αυτό, ναι. Με χ2 του Άρντα το Σάββατο θα τον δούνε τον Άρισα playoff. Θα τον έχουμε τον Άρη στο play-off, έχει δύο. Θα παλέψει πολύ για να μπει έκτος. Εγώ λέω θα παλέψει. Όχι. Πρέπει να παλέψει πολύ για εγώ να μην πει στην Εξάδα. Ναι, ρώταμε. Φιλικό με τη Λάρισα θα ήταν χωρίς ο Άρντα και. Ποιος. Άρης Λάρισα. Φοβάστε τον Κάτσε και τον Άρντα. Αυτή ήταν η αρχική συμφωνία και το είχε δηλώσει ο Κούγιας. Ευτυχώς έχω τις δηλώσεις, άμα θες αναπάσεις. Και τι είναι αυτό το μπάλα, είναι αυτό τώρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η συμφωνία. Αλλιώς με τους έπαιρνες. Όταν τους πήρε, λέει, εγώ πήρα αυτούς τους δανεικούς. Γιατί ξέρω ότι μου αλλάζουν το επίπεδο. Τι να κάνει. Ο Τσάβη και ο Ινέσα είναι αίρεση ο Άρντα και ο Κάτσε. Αυτό σου λέω. Ναι, ο Τσάβη και ο Ινέσα. Γιατί να μην πέσει. Η συμφωνία ήταν αυτή να. Τέτοιε συμφωνίε σαν του Ολυμπιακού κάνετε. Θε, ο Ολυμπιακό δεν έκανε τέτοια συμφωνία, έκανε χειρότερη. Τι παίζουν. Σάφε να παίζουν και δεν έπαιζαν καλά. Μάλιστα. Χειρότερο είναι αυτό. Αυτό να μην παίζουν καθόλου. Ενώ μην παίζουν καθόλου καλό, ε. Φυσικά. Μάλιστα. Πιο τίμιο είναι. Είναι πιο τίμιο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΠΑΟΚ. Τίμιο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακό. Τίμια σωματεία. Ρε φίλε, το ξαναλέω. Τίμια. Μην μου βάζετε τον ΠΑΟΚ στο ίδιο σακούλι. Γιατί με τον το βάλω. Γιατί ο Ολυμπιακό 25 χρόνια έχει αρμέξει όλη την Αγελάδα, έχει ρουφίξει το γάλα, έχει φάει και τα κόκαλα τη Αγελάδα. Εγώ δεν έχω λείψει το κοκαλάκι. Δεν είχε λεφτά. Τώρα έχω. Τώρα το 2040 ναι. να μου το πεις. Εάν πάρω και εγώ 20 Champions League, είδες 20 πρωταθλήματα. Τα λεφτά τι σε κάνανε. Ίδιο με τον Ολυμπιακό. Όχι, τα λεφτά δεν με κάνουν ίδιο με τον Ολυμπιακό. Καμία σχέση. Τι? Γιατί άκουγα και το πρωί. Ναι.
Ποιον άκουγε? Ένα ακροατή εδώ πέρα. Ναι, τι. Έλεγε, σουρωτή πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία, τι σχέση έχει η σουρωτή. Ναι. Η χορηγία του ονόματος που φέτος έχει μια στιγματική εταιρεία. Ναι. Με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που τα παίρνει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Τι σχέση μπορεί να έχει. Καμία. Τι ακούτε, ρε παιδιά, τι καταλαβαίνετε. Καμία. Φυσικά καμία. Το ένα έχει να κάνει με διαχείριση χρημάτων τηλεοπτικά και σε πληρώνω όσο θέλω εγώ. Και το άλλο έχει πει μια χορηγία στο όνομα του πρωταθλήματος και παίρνουμε δια 14 τα λεφτά. Όλοι. Τότε όλοι. Έτσι, δηλαδή, μην μπερδεύουμε πράγματα. Η Vodafone που την είχατε διαφήμιση στην Τούμπα, σε όλες τις θύρες. Ε, πάντως όλα τα γεφού πλήρωνε ο Κόκαλης. Τότε. Και περνούσε 0-2 με 10-15. Πλήρωνε ο Κόκαλης όλο τον κόσμο. Τότε άλλα λέγατε. Όλο τον κόσμο. Και τα Μόλτο και παντού, σε όλα τα γήπεδα ήταν. Γιατί μόνο στην Τούμπα ήταν. Σε όλα τα γήπεδα ήταν. Εσείς γιατί αφού είστε. Τι αφού είμαστε. Φτωχοί ήμασταν. Φτωχοί ήσασταν. Ε, βέβαια. Το προσωζήν. Λοιπόν, πάμε λίγο ΑΕΚΠΑΟΚ. Πάμε λίγο ΑΕΚΠΑΟΚ που έχει ενδιαφέρον. Τι έχει ΑΕΚΠΑΟΚ. Θα έχουμε αλλαγέ. Τι αλλαγέ. Πιθανολογώ ότι μία θα είναι στο τέρμα. Είπαμε. Ε, είπαμε, τι είπα, είπες εσύ για το τέλο. Εγώ σου λέω μια χαρά ο Ζήκος, δεν έχει δώσει δικαίωμα. Ο Γιώργος λέει. Ο Γιώργος έλεγε πριν έρθει σε τέτοιο. Αλλά εμείς ο Γιώργο το διαψεύδουμε σε αυτό. Είναι μια χαρά ο Ζήκος. Για τα 7 που έφαγε από τον Άρη, τι έχεις να πεις. Τι να πω, εντάξει, ο Άρης ήταν εκείνη μέρα Μπαρτσελώνα. Τι να κάνουμε τώρα. Μες. Δεν μπορεί να παίξει μια φορά σαν Μπαρτσελώνα και μια ομάδα της πόλης μας. Δηλαδή να βάλει τερματοφύλακα που έφαγε 7 γκολ από τον Άρη. Εσύ Κωνσταντίνε και ο Ντασάι μπορεί να έχει παίξει με τη Βλαδιβοστόκ και να έχει φάει 5 γκολ σε ένα μάτς. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλο. Άλλο, λοιπόν. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή. Ποια? Εφόσον λείπει και ο Πέλκας, θα έχουμε και άλλη αλλαγή. Ποιος θα παίξει εκεί δεύτερο φορά. Αυτό λέω. Ποιος. Ποιος θα παίξει. Εσένα ρωτάω. Εγώ ρωτάω σένα. Πρώτος εγώ. Έχει τη μύτη του συνάχη ο Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι δεν ήταν πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Έχασε δύο προπονήσεις και υποθέτω ότι δεν θα είναι αυτός. Πάει αυτός. Άρα πάει και αυτός. Πάμε άλλη επιλογή. Μήπως είναι ο Λάμπρου. Το οποίο χθες ξαφνικά είδαμε ένα βιντεάκι να ανεβαίνει, τους περνάει όλους, κάνει γιογιό. Ποιος το ανέβασε το βίντεο? Και είπα, ΠΑΕΠΑΟΚ το ανέβασε. Και μετά το ανέβασε και ο Λάμπρου, το ανέβασαν όλα τα site μετά. Ναι. Πού είναι ένα βιντεάκι εκεί, περνάει εσύ τη μεσή τη, τρίπλα τερματοφύλακες. Πρέπει να τρέμει τώρα ο Κωστέλογλου με τον Λάμπρου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πού να παίξει ο Λάμπρου. Πάντως αν μπει ο Λάμπρου. Δεύτερο φορ, ναι. Αν μπει ο Λάμπρου και κάνει παπάδες, μετά ποιος εκτίθεται? Ο προπονητής. 100%. Και ο μάνατζερ που του δίνει χαρτάκι. 100% εκτίθεται ο προπονητής. Ναι. Αν μπει και κάνει ο Λάμπρου παπάδες που τον έχεις. Όχι εκτός ομάδας, εκτός αποστολής. Εγώ μίλησα για τον Λάμπρου το καλοκαίρι και από πέρσι. Και είπα, δώστε τον Ταμπτάκο το Λιμιό και βάλτε τον Λάμπρου. Εσείς θέλετε τον Ταμπτάκο. Λοιπόν, δεν σας φταίει κανείς, αφού το είδα εγώ, πρέπει το δίκιο προπονητής. Από Βόλωνε Σκουλάς, εγώ ραπόρτο. Από Βόλωνε Σκουλάς. Από Βόλωνε Σκουλάς. Να πανηγυρίζουν οι Αριάνοι. Είχε φύγει 3 χρονών από τις Σέρες. Σέρες. Ναι. Σέρες. Και κάποιοι μου το χαρακτηρίζουν και συστημικό τον Σκουλά. Συστημικό. Ναι. Ωραία. Εδώ πήρα ραπόρτο εντελώς. Υπάρχει κανένας διαιτητής Αλφα Εθνικής? Κάποιοι που υπάρχουν που δεν είναι συστημικοί. Ανέβηκε με την αξία του στην Αλφα Εθνική. Πολύ δύσκολα. Απλά κάποιοι ακολούθησαν ή εξαφανίστηκαν. Όλοι οι συστημικοί είναι στην Αλφα Εθνική. Όλοι οι συστημικοί, όλα συμμαρμήτα καταλήγουν. Όλοι οι είτε Αλφα είτε Β. Εάν δεν έχεις μπάρμπα, Αλφα Εθνική διαιτητής δεν γίνεσαι. Για να αποκαλύψω, θα επιστρέψουμε λίγο με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ γιατί έχει ζουμί το παιχνίδι και είμαστε στην Πέμπτη και ακόμα μιλούσαμε για προπονητές και για να είχαμε να λέγαμε. Για τα Instagram, για τα Facebook, για το Γαρυπίδι, για τον Καραπαπά. Δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε μπαλίτσα. Και μια που μιλάμε για μπαλίτσα, θα σας αποκαλύψω και ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες ελληνικής μουσικής. Ο Γιώργος Θεοφάνος, παιδιά, δεν το συζητάμε. Έχει ανακαλύψει και ό,τι πιάνει γίνεται χρυσό. Ρέμο, Βέρτη, Θεοδωρίδου, Τερζή, ατελείωτη λίστα. Αγαπάμε τα λαϊκά τραγούδια και βεβαίως πάμε θέατρο Βεργίνα για 5 παραστάσεις. Ξεκίνησα 13 Σεπτέμβρη μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτης Ραφαηλίδης και Δήμητρα Σταθοπούλου. Εισιτηριάκια θα βρείτε στο καζίνο, στα public και στο tickets. Αν υπάρχει επιπλέον χρέωση, πιάνετε τα δικαιολογητικά όλα αυτά στο volton.gr. Ραπκουλ και Καζαμπάκα στην τριπλέτα και ο Φωτάρας από το ψυχικό εδώ ήρθε έτσι μας, να μας κεράσει, να μαζί από κοντά. Μας έβαλε ζαβατατικά, πώς θα πει. Όχι, ζαβατικά. Μας έβαλε και ζαβατικά. Ναι. Τι ψυχούλα είναι. Και μας έβαλε και μπουγάτσες, κρέμα, τυρί, εσύ τον κυμά το ρίμαξες. Τι αφού, κρέμα. Τον ρίμαξες τον κυμά, τι πράγμα είσαι ρε. Λοιπόν, ο Σκουλάς, άκου τώρα τι περίπτωση είναι ο Σκουλάς. Γεννήθηκε Σέρες, σπούδασε Ηράκλειο, παντρεύτηκε Βόλο. Και γι' αυτό πήρε. Ο Πεθερός του δηλαδή είναι από τον Βόλο. Ναι, ο Πεθερός του. Βλέπω το, στο ημίχρονο να βγάζει ανακοίνωση ο Κούγιας. Όπα. Όπα. Να το σου πω λίγο. Είναι. Ολυμπιακός. Έτσι λένε οι γλώσσες. Ναι. Γαβρός. Έτσι. Θα κλαίει ο Κούγιας. Ο Κούγιας το γύρισε το έργο. Τώρα πάει στα ρόλια ρούβλια. Το Κούγια δεν μπορεί να το βρει πουθενά. Γυρίζει γενικώ. Κούγιας... Μπορεί να πάει ξανά κάτω, ξαγυρίζει. Δεν το πιάνει πουθενά το Κούγια. Τι να σου πω. Αφού είναι τέτοιο ο Κούγιας. Στριφογυρίζει να πει. Ναι, ναι.
Καλημέρα από εξωτικές αίρες. Δεν σας ακούω. Απλά είπα να αφήσω απαλά εδώ πέρα το σχόλιο. Γιατί εμένα λέμε βρωμάει όλο αυτό, λέει το σκηνικό, ότι ήρθε και καλά πρόταση για να έχουμε την ώρα που είχαμε γκρίνια για τον προπονητή. Πάει στο πονηρό τώρα ο φίλος. Ναι, αλλά ρε φίλε, οι Πορτογάλοι κάνουν ολόκληρες εκπομπές, βγαίνουν στις τηλεοράσεις τους, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα. Δεν γίνεται κάτι φτιαχτό. Λοιπόν, γιατί είμαστε πονηροί όλοι, okay. Λοιπόν, ναι. Θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Άντε πάλι, τραβάτε θα χτυπάτε τα μαλλιά. Άντε σας, πάλι τα κεφάλια μας. Θα ναι. τρακαίνετε τα αμάξια σας. Ναι. Γιατί δεν τον δώσατε τώρα. Τώρα ναι. Και θα πρέπει να τον διώξετε μετά να τον πληρώσετε. Πότε? Σε ένα μήνα, δύο μήνες. Σε ένα μήνα. Το είχα στο στίγμα σου. Το στίγμα πάμε εκεί. Σεραφίνο, πάμε. Πού πάμε? Όχι, Σεραφίνο. Ο Μαντζαβίνο. Όχι, ο Μαντζαβίνο ήταν αεξή και έγινε Άρης. Εκεί στην Πότσα ήταν. Όχι, εμείς που θα πάμε τα σκυλάκια μας να φάμε 2 Νοεμβρίου που θα χάσει το στίγμα. Εγώ θα χάσω 2 Νοεμβρίου. Αφού δεν θα φύγω στο Φαρσαλινό. Φαρσαλινό. Εκεί θα πάμε να φάμε τα μπιφτέκια μας, τα σουζουκάκια μας, τις μπλακ άγκους. Έχει και θα φάμε. Έχει πρωτεΐνη πολύ και εκεί. Θα βάλει Λάμπρου, είπαμε. Για να τελειώνουμε λίγο και με τον ΠΑΟΚ, εφόσον τελειώσαμε τα του Άρη. Ρε Κουλιανέ, ναι. Δεν μπορεί να βάλει το Λάμπρου με την ΑΕΚ. Ωραία. Το Λάμπρου να τον βάλει. Θα βάλει το Στόχ. Θα σου πω. Και το Στόχ δεν μπορεί να βάλει. Πώ θα του βάλει, τι του έχει. Πώ θα τον βάλει. Ναι. Ένα μήνα, δύο μήνες δεν παίρνει. Και ποιον θα βάλω. Τι πει. Ωραία, μου λε, δεν βάζει Λάμπρου. Δεν βάζεις... Ποιον θα βάλω εκεί. Το Σφιντεύσκι. Αφού ήταν αρρωστούλη όλη εβδομάδα, δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορεί να βγάλει. Δεν μπορεί. Μπορεί να το βάλει αλλαγή το σφιντέ. Να υποθέσουμε ότι θα παίξει 4-4-2. Αυτό που παίζουμε. Ωραία. Εγώ διαφωνώ. Αλλά αφού παίζει με αυτό. Αυτό παίζει, δεν το αλλάζει. Τέλειο. Λοιπόν, ωραία. Η τετράδα την ξέρουμε. Στη θέση του Μάτου θα πάει ο Ροντρίγκο Σουάρε. Γεια σα. Ο τερματοφύλακα ερωτηματικό γιατί παίζει να είναι ο Ζήφκοβιτ αυτή τη φορά. Ωραία. Και τι θα κερδίσει άμα παίξει ο Ζήφκοβιτ. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Αυτό δεν τον όχι. Προ το παρόν αυτό που έχουμε τον Πασχαλάκη είναι ότι. Σχεδόν ότι μπαίνει μέσα γράφει. Μάλιστα. Εγώ θέλω να βγάζει και κανένα ο Πασχαλάκης. Όπως έκανε πέρσι και όχι ένα, έβγαζε πολλά. Καλά, ο Πασχαλάκης έγραψε την ιστορία του τώρα και ό,τι τίποτα δεν κάνει. Ακριβώς. Πάει τώρα. Ακριβώς. Την έγραψε την σωστό. Ιστορία. Στα χαφ τι βάζεις. Θα βάλω τον Μίσιτς. Μίσιτς, ξεκινάμε, φαντάσου, ξεκινάμε από τον Πέμπτο. Και αυτό να ήταν να μην τον έβαζε. Ναι. Τον έβαλε κατά λάθος γιατί ναι. δεν είχε άλλον. Ναι. Και τώρα ξεκινάει από αυτό να ήταν. Θα βάλω και τον Ελκαντούρι. Μίσιτς Ελκαντούρι. Συμφωνούμε σαν χαφ. Το άλλο είναι. Συμφωνούμε για τα χαφ. Αυτό βάζω και εγώ. Αυτό τι αβάλω. Μίσης Καντουρί. Ωραία. Θα βάλει τον Μίσης Καντουρί. Μίσης Καντουρί. Ναι, Λιμιός είναι άλλο, εγώ λέω. Εφόσον δεν βάζει. Ποιον θα βάλει πίσω από τον επιθετικό. Ποιος είναι πιο εύκολο στον γκολ. Ο Στόχ ή ο Λιμιός. Ο Στόχ. Το Στόχ θα βάλει δεύτερο σέντερφορ. Ναι, αλλά ψαφιλικά έδειξε ότι εκεί βραχυκυκλώνει ο Στόχ. Πού βραχυκυκλώνει. Πίσω από τον φορ. Τι πίσω θες από τον φορ. Λόγω σωματοδομής ότι δεν το έχει καλά εκεί. Ο Στόχ θέλει. Χώρο, την πλευρά. Σου δώσω ένα τρίκ, ωραίο. Δώσε ένα τρίκ. Αυτοί θα παίξουν 3-5-2. 3-5-2, λογικά άρα είναι. Θα παίξουν με back. Half ναι. και όχι με extreme. Ναι. Καλά μέχρι εδώ. Σωστό. Με Στόχ και Λιμιό, ντουμπλάρι δεξιά, του χτυπά από εκεί. Τραβάει ένα στόπερ και ο άλλο δύο στόπερ. Άκου εδώ εμένα. Άκου εδώ εμένα. Ακούω, ρε, ακούω. Μην ακούω, διαβάζω και τα μηνύματα. Πλευροκοπή ναι. από εκεί. Ναι. Στόχ με Λιμιό. Δύο. Αυτοί αναγκαστικά θα δώσουν βάση σε εκείνη την πλευρά, θα πάρουν ένα στόπερ, θα τον τραβήξουν εκεί. Ο δεύτερος στόπερ θα πάει και αυτός από εκείνη τη μεριά. Και θα αφήσει ελεύθερο τον Μπίσεσβαρ. Να λωνίζει. Θα του τη δίνει, θα έρχεται τύπης. Δηλαδή θα είσαι κουλός. Θα ξεκινάς από δεξιά. Passing game από εκεί. Θα αναγκάσει την ΑΕΚ να γύρει από εκείνη τη μεριά. Ναι, αλλά που εγώ κάνω το παιχνίδι μου από τα αριστερά. Περίμενε, ρε. Με το Γιαννούλη. Περίμενε, ρε, το Γιαννούλη. Ε, ποιο, θα αλλάξει όλο το παιχνίδι. Περίμενε, θα ανέβει από εκεί. Ναι. Ωραία, θα μου πει δεν λείπει ο Μάτος. Λείπει ο Μάτος, αυτό ανεβαίνει. Και ο άλλο ανεβαίνει. Καλούτσικο είναι στο ανέβασμα. Ο άλλος δεν είναι Μάτος πάντως. Μόλις να πούμε υπερφορτώσεις εκεί πέρα τη δεξιά πλευρά, αριστερά όπως αμήνονται αυτοί. Ωραία. Θα τραβήξει 2-3-5 καλές πάσες στον Μπίσεσβαρ. Και χλάτ! Στον Μπίσεσβαρ. Εντάξει. Και χλάτ, πάλι. Θα το βάλει κάθετα με τον Άκμπομπ. Και θα έρχεται ή ο Στόχ ή ο άλλος ο δεξιά ο Λιμιός στο Στόχ καλύτερα τρεις. Ναι. Και θα τους παίξεις κάθετα, όχι με σέντρες. Αν παίξεις με σέντρες βλάκα, δεν έχω, πάω, δεν έχω, δεν θα έχω... παίξει τρία σέντερ μπακ με ένα δικό σου που δεν πηδάει. Ναι. Άρα θα σε κλείσει. Αυτά 2 εκατομμύρια το χρόνο που δίνεται σε αυτό το τύπο. Πάνε ρε Κωνσταντίνε, πάνε, με έβγαλε την ψυχή. Πάνε του εκεί. Του τα είπατε αυτού. Πάνε πώς παίζει το Γιώργη. Ποιο είναι κατά. Πάνε σου Μακεδονία Παλά. Και πε εγώ κατάσκοπο... τώρα με τεχνικό σύμβουλο. Κατάσκοπο ναι. ποιον έχετε ρε στον ΠΑΟΚ. Ποιο κατά... είναι. Δεν εποχή με του κατασκόπου τελείωσε. Τι κατάσκοπο. Υπάρχουν άνθρωποι που μελετάνε. Τι μελετάνε. Στο team του προπονητή. Τι μελετάνε ρε τεχνοκράτη. Τι πλάκα. Ρε από πού θα χτυπήσει. Πού είναι αδύνατη αυτή. Πώς θα κάνεις απεγκλωβισμό να τη γυρίσεις την μπάλα
Και πώς θα μπεις εσύ με σέντρες σε τρία σέντερ μπακ. Τι να κάνουν, τι να μελετήσουν. Δεν γίνεται με τα μελετάνε. Παίξε μπάλα. Δεν γίνεται, ρε κουμπάκι. Παίξε μπάλα. Κάποιος από το επιτελείο θα πάει ο Πάοκ. Διαβάζει, μελετάει την ΑΕΚ όλη εβδομάδα. Και τι κάνει. Θα πάει το Γιαννούλη, θα πει να κάνει σέντρα. Σε τρία σέντερ μπακ θα κάνει σέντρα. Ξέρεις πότε θα βάλει τον γκολ. Του Αγίου Βαρθολομαίου. Ξέχασα να σου πω. Λείπει και ο Μάτος να πει δείξει. Λείπει ο Μάτος, ναι, λείπει. Ενδεχομένως να έχουμε και Μαωρίσιο στην αποστολή. Θα το δούμε αυτό. Πόσους μήνες έχει να παίξει ο Μαωρίσιο. Ναι, σου λέω, θα είναι και ο Μαωρίσιο. Ο Μαωρίσιο έχει να παίξει 6 μήνες. Δεν μπορεί να τον βάλει. Είναι σαν να παίρνει από τον άρρωστο. Να βγει από την καρδιολογική, ναι. Να τον κάνει που φυσάνει φουφού, να πάει το πνευμόνια πάνω. Δεν είναι έτσι. Ναι, άκου το αρτινέ. Δεν είναι έτσι. Γιατί και να τριαντάρα η νοσοκόμα και να πει να βγούμε για ραντεβού. Την άλλη εβδομάδα όμως θα την πω. Μια εβδομάδα θέλω. Ο φίλος μας ο Μαωρίσιο, ναι. Εδώ και 15-20 μέρες είναι κανονικά με την ομάδα παίζει μπάλα. Δεν παίζει μόνος του. Εντάξει. Είναι εκεί, ένταση κανονικά. Απλά ναι. Δεν έχει ρυθμό το παιδί. Μπορεί να παίξει 90 λεπτά ο Μαωρίσιο. Τίποτα. Μην ξαπλωθεί ξανά κάνα εξάμεινο πάλι ανάσκελα. Μπορεί να παίξει όμως κάνα 20 λεπτά. Σαν τον Κωνσταντάρα παίζει ανάσκελα στα κουρασμένα παιδιά. Αυτό λέει θέλει να φύγει ο προπονητής. Αυτό σημαίνει πως σίγουρα με μένα λέει, τη γνώμη μου, ένα στους τρεις δεν έχει ποδοσφαιρική παιδεία. Παιδιά, να σας πω λίγο τη θέση μου για να τελειώνουμε τον προπονητή. Για μένα, αυτός, όταν αλλάζει προπονητή αυτός είναι. Τι είναι τώρα, από το Δούκα το γραφείο είναι. Δεν ξέρω, ναι, απλά το διάβασα. Μείνω γιατί ήρθαν πολλά μαζεμένα. Ναι. Για μένα, όταν αλλάζει προπονητή, ναι. Καταρχάς, όταν είσαι μεγάλη σοβαρή ομάδα, δεν αλλάζει προπονητή σαν τα πουκάμισα. Πώς παίζαμε ηλεκτρονικά παλιά, θυμάσαι κάτι Rambo, κάτι Double Double, κάτι Dragon και δεν συμμαζεύεται. Είναι να χάνω τη ζωή μου και να ξαναγυρίζω πίσω από την αρχή. Αυτή είναι η αλλαγή προπονητή. Εσύ έχετε ηλεκτρονικά με την μπάλα. Εδώ με έχει πει 100 παραδείγματα, εσύ άσχετα. Σου λέω, είναι σαν να χάνει τη ζωή. Που έχει προχωρήσει και πάει στο πέμπτο level και σε ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Για... Αυτό δεν θα σου πω. Γιατί είναι ο πιστοδρόμης είναι. Γιατί σας πείσανε να το στηρίξετε, ρε. Ποιο να πείσουνε. Γιατί σας πείσανε. Κάτσε, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε άποψη εμείς. Αυτή είναι η άποψη της Πάη Πάοκ. Ναι, όχι, δεν είναι άποψη Πάη Πάοκ. Μέχρι να τον φάει. Δεν είναι άποψη Πάη Πάοκ. Ναι. Δηλαδή πέρσι εσάς τι σας πείσανε να διώξει τον Λουτσέσκου και πήρε double. Ποιο σας έψε εσάς. Άντε, το αντιστρέψω εγώ. Μα η Πάη Πάοκ δεν έπεισε κανένα. Πώς. Πες, δεν γκρινιάζατε για τον Λουτσέσκου. Να φύγει, να κάνει, δεν παίζει μπάλα, δεν κάνει, δεν ράνει. Ποιο σας έψε εσάς. Όσο κέρδισε ο Πάοκ, κανείς. Α, κανείς. Εγώ Δευτέρα εδώ πέρα άκουγα ουρλιαχτά. Τι ουρλιαχτά. Τι αού. Πού πας με αυτό, να. Δεν παίζετε μπάλα. Θα το δάμε. Πού, αυτά δεν ακούγα. Για ρώτα τον Ιβάν Σαββίδη. Α, τον Ιβάν Σαββίδη. Βάλτε μια ένεση τη αλήθεια. Ο Ιβάν Σαββίδη του. Έχει μάδια τα λάθη του, ναι. Αυτή είναι η μαγιά του. Ναι, 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 ναι. Δεν διώχνουν τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Ναι, 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 ναι. Ο πισοδρόμης είναι, ναι. Γυρίζεις τρία level πίσω και αυτού από την αρχή. Ναι, ναι, πρωτοσέλιδα, ναι. Γιατί θα φωνάζει ο Φερέτης. Θα φωνάζει ο Φερέτης. Στηρίξτε τον εσείς. Φυσικά. Θα το στηρίξουμε να δούμε που θα το πάει το γράμμα. Να πάει να παίξει με την ΑΕΚ. Εσύ ας χάσω ένα πρωτάθλημα στην τελική. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να παίρνω πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Να παίξει με την ΑΕΚ. Να σεντράρει. Να πηδάει ο ΑΚΠΟΠ με τρία σέντερ μπακ. Και ποιο θα έρθει. Άντε, εγώ δεν το στηρίζω. Αλλάζω μόνο τι πιο να φέρει. Υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι. Και 10 μάνατζερ, ναι. Να βρουν αυτό που να έρθει. Εγώ μάνατζερ δεν είμαι. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. 300. Αυτού και από την αρχή. Να φτιάχνω εγώ ομάδα. Αυτού και από την αρχή όμως. Να φτιάχνω εγώ ομάδα. Ναι. Να παίρνω προπονητή απαιτητικό. Ναι. Γιατί αυτός είναι απαιτητικός. Γιατί το 4-4-2. Καλή είναι και απαιτητική το να το 4-4-2 θέλει λεφτά. Λάθος η αρχική τους προσέγγιση τότε θέλει η 100 λεφτά. Από μέσα. Αυτός ο προπονητής παίζει κάτι άλλο με αυτό άμα που έπαιζε. Θέλεις εσύ δυο αργά χαφ. Και χφόρ που να μην είναι στην πρώτη επαφή με 4-4-2 και φόρτωμα, κάνατε λάθος κύριε. Όχι, όχι, άλλο τώρα θυμάται. Πέρσι έβαζε ερώτημα, λέει. Ναι. Ο Λάκης εδώ, ο φίλος. Ο Άρντα ή Λουτσέσκου έβαζε πέρσι ερώτημα. Βεβαίως. Τι βεβαίως. Ναι. Τι βεβαίως. Τι, επειδή κυνηγούσε τις κόρες μας. Ο Άρντα ή Λουτσέσκου είχε βάλει πέρσι δίλημα εδώ πέρα, λέει. Ορίστε, λέει, ποια είναι η κατάληξη του Άρντα και ποια είναι του Λουτσέσκου. Η κατάληξη του Άρντα είναι να παίζει με τον Πάοκ Λάρισα Πάοκ και να τρέμουν οι Παοξίδες, μην παίξει ο Άρντα και του κάνει κανένα γκολ. Αυτή είναι η κατάληξη του Άρντα, λέω εγώ. Εγώ είδα τον Άρντα Σεπτέμβριο να μην βρίσκει ομάδα. Και ο άλλο να παίρνει Champions League στην Ασία. Αυτή είναι η διαφορά. Ο ένα να παίρνει 2,5 εκατομμύρια τον χρόνο και άλλο να πάει δανεικό με 25 Λάρισα. Τον Κάτσε και τον Άρντα να παίξουν. Γιατί παίζουν με σένα. Άλλο αυτό ρε Κωνσταντίνε. Κλάνεις Μέντες. Άλλο είναι αυτό. Μη φοβάσαι. Όχι, αυτοί αερίζουμε, αφοδεύουμε. Φοβάσαι. Ναι. Μα είναι η συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα. Άσε το φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Σου λέω τι γίνεται. Κουλ το ραπ τον έχω ικανό χθες ο Μητρούδη να τον ρώτησε γιατί ο Πάκ δεν έδωσε τον Αμπέλ Φερέρα στη Σπόρτιν Λισαβόνα. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που είναι τη δικιά σου λογική. Που λένε εγώ λέει θα τον είχα στείλει και θα έπαιρνα και το Μίση λέει και θα μια χαρά. Αλλά δεν σκέφτονται το μετά. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ποιο θα έρθει μετά, ωραία, τον διώχνει. Ερώτηση, ποιον φέρεις μετά. Ένα άλλο Πορτογάλο. Α, ένα Πορτογάλο. Και στο Γενάρη θα φάμε άλλο ξανά προπονητή. Ναι, εντάξει. Τι. Α, και το Φλεβάρι θα τον ξαναλάξω. Πάρ τον Μπέλι εσύ πίσω. Ναι, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Το μετά ποιο είναι όμως. Ναι, δηλαδή 4.000 ναι. Προπονητές άνεργοι δεν έχει. Ναι. Μέχρι να έρθει αυτό να μάθει που ήρθε, ναι. Πάει το πρωτάθλημα. Αυτός σε κουνάει το χέρι και σου λέει. Εγώ είμαι, εγώ ξέρει που ήρθε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν δεν ξέρει. Παίζει με σέντρε στον άκπομπο. Εγώ είμαι εγώ.
και βάζει ο Βαρέλα τα γκολ. Αν θέλει να δει πάντως, λέει ο φρουρός, ο φίλος μου, ναι, ο αδερφός μου, ναι, 4-4-2 πως παίζεται, ας δει λέει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, αλλά η Ατλέτικο είναι μια ομάδα στημένη εδώ και χρόνια στο 4-4-2. Τι 4-4-2. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό. Δεν παίζει μετά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, φρουρό. 4-4-2 με 4-8 παίζει. Εξτρέμ δεν υπάρχει εκεί. Είναι φτιαγμένη έτσι η Ατλέτικο. Φτιάξε κανένα μουσακά στην μπάλα για μας, φρουρέ. Όχι, ξέρει μπάλα, φρουρέ. Ναι. Ξέρει τι αμυντικό χάφι είναι. Μου συγκρίνεις. Πάσα πάνω του, τρακέρνεις και, ναι, και παθαίνεις λάση. Καλά, ναι, καλά. Μου συγκρίνεις τώρα το 4-4-2 της Ατλέτικο με του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν πάει να πέσει κανένα κρεμό, λέω. Μη, μη το φιλαράκι που το θέλω, φρουρό είναι. Τι κρεμό. Δεν πάει τίποτα, είναι γύρω. Θα πάθει ο κρεμό. Θα πάθει ο κρεμό. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα, φωνάζει ο Φερέτης. Μην με έσλεξε. Σα θα ξεκολλάτε, θέλω πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, Sport Time. Τι. Open. Τι open. Ο Ιβάν Σαββίδης κρατάει Αμπέλ Φερέρα, αλλά η Sporting επιμένει και θα επιμείνει. Βέβαια είναι λίγο πίσω προφανώς. Τελείωσε το θέμα για τη Sporting και το Ever. Η Sporting έκανε χθες πρόταση 4 εκατομμύρια. Ο Πάκου δεν ασχολούν, παιδιά, ψάξτε αλλού προπονητή. Θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. Τι, ο χρόνος θα δείξει. Εμένα εδώ με πληρώνουν για να προλάβω το χρόνο. Α, τι είσαι, χρονομετρητής, τι είσαι. Χρόνου φίδι, λέει. Χρόνου φίδι. Λοιπόν, προσέρετε τον Αμπέλ Φερέρα, έχει το Open, το Open λέω, η Sport Time, Open λέει, αλλά δεν είναι καθόλου Open, τελείωσε το θέμα. Όχι Μάρτιν σε Sporting, λέει η Sport Day. Έπιασε και τον Ολυμπιακό, η Sporting έφαγε άκυρο και από εκεί. Ο Μάρτιν έχει 5 εκατομμύρια ρήτρα. Πιο λίγα από το δικό σου. Πιο λίγα έχει, ναι. Δεν το πιάσα. Εντάξει, ο ένας ήρθε από την Κυμαράζ, ο άλλος ήρθε από την Πράγκα. Τι να κάνουμε. Ναι. Σαν να ήρθε ο ένας από τον Άρη, ο άλλος ήρθε από τον Ατρόμητο. Ναι. Ναι. Τι λοιπόν διαφορά έχει ο Άρης με τον Ατρόμητο. Ο Άρης είναι μεγαλύτερο μέγεθος, ρε φίλε. Γιατί τι πήρε περισσότερο από τον Ατρόμητο. Έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο. Βγαίνει Ευρώπη. Η γιαγιά σου είχε κόμμενο τον παππού όταν τα πήρε. Πολύ πιθανό, εντάξει. Έλα, ρε φίλε τώρα. Αυτό ισχύει, εντάξει. Ναι, αλλά έχει μια ιστορία, μια δυναμική. Δεν είναι Ατρόμητο με 1000 άτομα στο Περιστέρι. Θα κάνω εγώ τον Άρη τώρα με τον Ατρόμητο ίδιο σε Κωνσταντίνε. Γιατί με κλείνει το μάτι. Δεν σε κλείνω, πάρα πολύ κάνω έτσι. Θα κάνω τον Άρη με τον Ατρόμητο ίδιο. Γιατί στην μπάλα τι διαφορά έχουν. Δεν έχουν, δεν είναι έτσι. Οι παράγοντες δηλαδή τι δουλειά κάνει ο Σπανός. Σπανός, όχι, έχει, τι έχει, τα πετρέλαια. Πετρέλαια. Ναι. Ο άλλος τι πετρέλαια έχει. Ο άλλος αλλάζει τα πετρέλαια. Πάμε είναι γλίγορος, ναι, ναι. Δεν πας πουθενά, ο Πάοκ πέρυσι και τις δύο προτάσεις της Sporting. Είπαμε η δεύτερη είναι 4 εκατομμύρια, απορρίφθηκε για αυτή. Ο Ολιβέρα κάνει τα πάντα για να προλάβει τον ντέρμπι, θέλει αλλά. Όταν λέει θέλει αλλά σημαίνει δεν προλαβαίνει ο Ολιβέρα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Καλό είναι για σένα. Καλό για τον Πάοκ, λες. Καλό, γιατί με τον Ολιβέρα θα έχεις δύο μπελάδες. Ναι, ενώ τώρα έχω το μυαλό μου σε Ολιβάγια, τον μαγκώνω, τον κλειδώνω και είναι, περιμένω μόνο τον Μάνταλο να κάνει μια. Θες να του κάνω ένα φροντιστήριο πως θα τον κλειδώσει. Πάμε ρε φίλε. Πόσα δίνει. Θα σε δώσω 1000 ευρώ την ώρα. Δεν σε φτάνουν 1000 ευρώ την ώρα. Αλλά. Καλά είναι. 2 εκατομμύρια παίρνει. Άντε ρε, είναι 2 εκατομμύρια. 1000 ευρώ την ώρα. Πας γορίς, θα βγάλεις 2000 και τελείωσες. Κλείσε με ραντεβού, να το πω. Πώς θα πιάσει, το κλείσουμε. Πώς θα πιάσει τον Φόρ. Πάμε στη live. Θα του βρω ένα. Του έχω έναν τρόπο. Ναι. Μπέιτζο Μπέαρτζο. Έτζο Μπέαρτζο. Το ξέρει τον Έτζο Μπέαρτζο αυτή η κουμούνα να πούμε. Κουμούνα τον έκανε και αυτόν. Κουμουνόβατσα. Είπα και εγώ σήμερα δεν θα πει τη λέξη κουμούνα. Κουμουνόβατσα αυτή. Κουμουνόβατσα, ναι, δεν γίνεται. Χωρίς αρέσει η λέξη κουμούνα. Δεν ξέρω. Άμα το δει αυτό στον δρόμο. Λοιπόν, βλέπει Μάρτι και βλέπει Αμπέλ. Τι σου βγάζουν. Ορίστε. Σε πρωτοσέλιδο ή σπορτάκι. Τι αστυνόμο θέλουν αυτοί οι δύο. Τι αστυνόμο. Ο ένα θέλει τροχιά για αλκοτέστ. Ο Μάρτιν. Ο άλλο. Ο άλλος θέλει ασφαλίτη. Γιατί? Γιατί είναι κομμουνιστής, κάνει μια μολότοφ. Το τα μούτρα του είναι κομμουνιστικά. Είναι, σίγουρα αν ήταν Έλληνες θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, την Οτοπούλου Βιλινάδα θα είχε αυτό. 100% στο λέω. Λοιπόν, εδώ λέει για τα δύο όχι. Κουμουνόβασα. Είναι οι κομμουνιστές ξέρεις τι λένε. Ο Πατερούλης και ο Πατερούλης και ο Πατερούλης. Ναι, 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 ένα δρόμο. Σύντροφε, αδερφέ. Είναι από το παλιό κουμουνισμό. Από ένα δρόμο πάμε, άλλο δεν ξέρουμε. Άστον. Λοιπόν, δύο όχι. Έχει τον Μάρτιν και λέει το buyout του είναι 5 εκατομμύρια. Όχι. Και από τον Αμπέλ που είναι 7,5 εκατομμύρια ναι, ρήτρα. Ναι, ναι. 4 έκανε η Sporting το ρεπορτάζ που δώσαμε νωρίτερα. Είναι ok, λέει όμως εδώ τώρα η live για τον Ελλάδα. Κοίτα να δεις. Η μία εφημερίδα λέει δύσκολα, η άλλη λέει ok. Ποιο είναι το ok? Για τον ψηλό του, τον Νέλσον Ολιβέρα. Η live λέει ότι θα παίξει. Κακό Sporting αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Καλό, κακό, θα δούμε αν θα παίξει. Και έχει χτύπημα για την ήττα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ από το κολέγιο εδώ, το Ανατόλια που του κέρδισαν. Ποιο Ανατόλια? Το δικό μας εδώ. Το Δελασάλ εδώ. Ναι, ναι, κέρδισε τον Ολυμπιακό. Τον αναδεξιακό βέβαια, αλλά τον Ολυμπιακό. Να μην μπερδευόμαστε. Δηλαδή ήρθε ο Ολυμπιακός να παίξει με τον Ανατόλια. Ναι. Και έχασε από τον Ανατόλια. Έχασε από τον Ανατόλια στο κύπελο, 91-76. Δηλαδή με τον Δελασάλ δεν μπορεί να φέρει ισοπαλία. Δεν ήρθε εδώ. Δεν ήρθε εδώ, πήγε το κολέγιο κάτω και κέρδισε. Α, του πήρε εκτός έδρα. Στο σεφ. Πλάκα κάνεις. Όχι, ρε, κανονικά. Σοβαρά. Βέβαια είναι Ολυμπιακός ο Β' αναπτυξιακό. Πώς το Ολυμπιακός πιστώνεται. Δηλαδή, αν παίξουμε το καλαμαρί, τι θα γίνει. Α, δεν ξέρω, Κωνσταντίνε μου. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
Πάμε γρήγορα. Ευτυχισμένο στον Πειραιά, δηλώνει το Πειραιά. Κάτσε από τα Ανατόλια. Δεν το ήξερε, δεν περάσει. Εγώ διάβασα Ανατόλια, αλλά νόμιζα άλλα Ανατόλια. Έχασε Ολυμπιακό από τα Ανατόλια. Τελείωσε. Τώρα ξέρει τι λένε Ολυμπιακοί. Ήταν Ολυμπιακό Β, εμεί δεν θέλουμε να ασχοληθούμε Ελλάδα. Τέτοια σου πούνε. Αλλά η ιστορία γράφει. Έχασαν από τα Ανατόλια. Δεν το καλαμαρί θα χάσουν αυτοί. Ευτυχισμένο στον Πειραιά, λέει το φω. Ποιο? Ο Μάρτινς. Καλά, ουίσκι κάτω. Και για ένα χτύπημα στα μαλακά πέφτει ο ΠΑΟΚ. Προφανώς τώρα διάβασαν τους κανονισμούς για φέτος. Δεν έχει αφαιρέσει. Είχε κάτι μπλε ουίσκι κάτω. Είχε, κάτι, ναι. κάτι που κάνουν 80 ευρώ το μπουκάλι. Οι σκέψεις του Μάρτιν, νέος θρύλος για τον κόκκινο. 3 εκατοστάρικα. Το ουίσκι. Το μπλε. Κάτσε να μάθω. Το μπλε είναι ακριβό, ρε. Αυτό το μπλε είναι. Το μπλε είναι το πιο ακριβό. Τα μάτια του αρμενίζουν. Ναι. Το μπλε ή το μαύρο. Το μπορεί και το μαύρο να είναι το πιο. Ό, το μπλε είναι. Το μπλε. Το μπλε. Ναι, το μπλε. Λοιπόν. Πάμε να κλείνουμε λίγο. Λοιπόν. Και ένα πουρο με ένα χιλιάρικο. Φαγώθηκες. Πράσιν, θες να πούμε τι έχει το φίλο του Τράκη. Ο Τράκη είναι, ακροατηλεθεατή μα. Πουλενάρα. Ναι. Βλέπει βιντεάκια Ραπτόπουλου, φτιάχνεται ωραία. Φτιάχνεται γουστάρι. Αυτό θέλει να φτιάχνεται. Εντάξει. Καλύτερα να παίρνει τα βιντεάκια τα δικά μου. Παναθηναϊκό είναι εδώ, λέει. Και έχει ενωμένο τον Παναθηναϊκό σε όλα τα αθλήματα. Είναι φίλο μα. Δεν ξεχνάμε, άκου τώρα τον ξύδι και κλείνουμε με αυτό. Δεν ξεχνάμε και δεν θα το ανεχτούμε ποτέ ξανά. Και έχει τις φαγές της ΑΕΚ στους τελικούς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ που είναι πολλές, λέει. Άκου τώρα, δηλαδή. Για δες ποιες είναι. Έχει φάσει από τον Βόλο, έχει φάσει από το περσινό τον τελικό, έχει φάσει από τα τρία παιχνίδια που μας φωνάζουν μπαμπά οι αεξίδες. Θα τους στέλνουμε με ιδανικό το Μπούζα. Το Μπούζα. Δεν το κάνουν καλά. Δεν το κάνουν καλά. Αχ, Μπούζα εδώ, θα το είχε φτιάξει εδώ, θα το είχε στολίσει. Ο Μπούζας. Βέβαια, τώρα βάλανε κάτι φωτογραφίες, πάνω ζητητές. Ο Μπούζας θα το έκανε πιστικό. Εδώ έπεισε εσάς ότι σας κλέψαν τα πρωταθλήματα Ολυμπιακού. Αλλά. 40 βαθμούς. Αλλά. Θρυλική φάπα λέει το Ανατόλια στον Ολυμπιακό. Το έχει εδώ το χτύπημα. Να το δω. Μέσα στο σεφ. Γελάς, σ' αρέσουν τέτοια. Λοιπόν, έχω τη λύση για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind One, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης της Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση αλλά και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιοριστά data που δεν τελειώνουν ποτέ και έχετε ξεχνιάσει. Και αν τα χρειάζεται μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα ή ακόμα και για μια μέρα σε απίστευτες τιμές. Μπείτε τώρα στο win.gr, κάθετος Wind One και ενημερωθείτε. Σμαράγδα Βασάκου για περισσότερη ενημέρωση αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το φινάλε. 12.30. Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι. Rap and cool εδώ με Καζαμπάκα. Έχουμε και το Φωτάρα Μπόλα. Το φιλαράκι μας ήρθε να μαζί από το ψυχικό. Για κάθε μέρα λέει το γραφείο τύπου που δεν θα λες τη λέξη κομμουνιστής θα σου δίνει 20 ευρώ. Αλλά δεν αντέχεις, πρέπει να πεις κάθε μέρα τη λέξη κομμουνιστή. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρεις. Θα βάλεις στην άκρη του αυτός ο Χουβαρντάς. Χουβαρντάς, ναι. Όταν ψοφολογάει 25 του μήνα, να κάνει 20 ευρώ, πάρει κανένα σάντουις, πες το. Άπλαση είναι, large είναι. Τι είναι? Σωδηματίας, δεν έχει θέματα. Δεν ξέρω, χρωστάει. Είναι large, λέω. Σε τράπεζα χρωστάει. Όχι, είναι large. Είναι από αυτούς που τα γέλια δεν ασπρίζουν ποτέ. Χαλαρή, άνετη, cool. Μην αγχώνεσαι. 20 ευρώ θα μας δώσει. 20 κάθε φορά που δεν λες λέξη κουμούνα. 20 την εβδομάδα, φίλε, κατουστάρικο. 400 το μήνα. Τα βάζει στην άκρη, παίρνει ένα μάξι. Αλλά. Ας τα δίνει. Για να δούμε από αύριο τι θα γίνει, έτσι. Άμα Παρασκευούλα. Πού να δώσει. Ψήνεσαι. Ψήνομαι, αλλά δεν ψήνεσαι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές 90-90-90. Πάντως. Τι γραμμές μπορεί να ανοίξουμε. Όχι, θα ανοίξουμε. Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά για Λάρισα, Άρη Λάρισα. Για ΑΕΚ Πάου. Σφαγή τη Λάρισα από τον Βολιώτη. Κάτσε ακόμα τον είδε για να τον έβγαλε, φίλε, κάτσε τον το μάτ. Ένα μηδέν ο Άρη. Μπορεί να είναι και 3-1. Ένα μηδέν. Θα βάλει και ένα γκολ η Λάρισα. Εκεί με κάνα βέβαια. Θα βάλει γκολ η Λάρισα. Να ξέρει. Θα βάλει γκολ η Λάρισα. Θα βάλει γκολ η Λάρισα. Πάντως όλο το κόνσεπτ για να το κλείσουμε και να πάμε στις γραμμές με τον Αμπέλ Φερέρα είναι το κατάλληλο timing να το στηρίξουν και να το δυναμώσουν Αμπέλ Φερέρα στις πράξεις όμως πλέον. Η πράξη η μία ήταν αυτή να τώρα το Γενάρη φέτου τρεις παιχταράδες. Ναι. Το Γενάρη τρεις παιχταράδες. Ψηλό σεντερφόρ, χάφου θέλει. Ναι, άμα θες να το στηρίξει πραγματικά, έτσι. Άκου εμένα το. Τι θα πεις εσύ, θα το χάσει που θα το χάσει το πρωτάθλημα. Λες. Λέω εγώ. Ναι. Θα το διώξει που θα το διώξει. Λες πάλι. Λέω εγώ. Ναι, θα τον πληρώσει που θα τον πληρώσει. Αυτό πρέπει τι να είναι γίνει. Καλύτερο. Ναι. Να είσαι συν 5 εκατομμύρια και να είσαι το φανάζι αρχικά. Οι προπονητέ το φανάζι. Δηλαδή σηκώνει λευκή πετσέτα του Σεπτέμβριο, αυτό μου λες. Και ενώ είσαι στα ίσα με τον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Γιατί έτσι το βλέπω τώρα. Άμα να μην πάμε και στο γήπεδο, μην πάρουμε και διαρκέ, να μην δούμε και τα μάτ.
Θα το χάσει που θα το χάσει. Μα σου λέω ότι ναι. Αν είναι να το χάσω, να το χάσω που μου λες, άμα είναι να καταλήξω στα λεφτά. Η καταλληλότερη ναι. Στιγμή είναι ναι. Να πάρεις το Μίσιτς. Το Μίσιτς. Να πάρεις 4 εκατομμύρια. Ποιο Μίσιτς, το Μίσιτς που τον είχα έκτο χαφ, ξαφνικά τον έχω κάνει περιζήτητο. Τον έκτο χαφ. Ναι. Δεν χαφ. Υπάρχουν άλλοι έκτη χαφ στην Ευρώπη να πάρω. Πάρε καλύτερο εσύ και κάτω το Μίσιτς με τα δόντια αναπληρωματικό. Αυτό λέω κι εγώ. Πάρ τα 4 εμμύρια, δεν σου δοθεί τέτοια ευκαιρία ξανά. Φίλο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη αυτό από 4 μίλια. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από τρόπια, από νίκες, αυτό το από κούπες. Ναι. Αυτό το κομμουνιστή πάει το κοσάρικο, που το πάει από τον ίδιο ναι. Δρόμο, ναι. 4 εκατομμύρια πάρτα, γιατί θα αναγκαστείς να τον πληρώσεις για να σπάσεις το συμβόλαιό του. Λες, λέω εγώ τώρα. Λες. Γιατί το διοικείν ναι. Είναι και προβλέπειν. Η προβλέπειν, αλλά το διοικείν μαθαίνει από τα λάθη. Ναι. Και το διοικείν πρέπει να έχει μάθει ότι αν διώχνουν προπονητής σαν τα πουκάμισα, δεν κερδίζει τρόπια ποτέ. Όσο είναι ο Γιώργος εκεί, ποτέ τρόπια δεν κερδίζει. Θα μαλώνουν οι προπονητές και θα φεύγουν. Λες. Πάμε στο κέντρο. Ίσο να λες, είδαμε, λέει ο Παρθενάκης, λέει χθες ο Μητρούδη, είπαμε, ήταν εκεί. Καμιά γιατί... ερώτηση τον έκανε γιατί έφαγε τον Γκάλι και τα έφτιαξε με τον Γιαννάκη, να πούμε. Ναι, έκανε ναι. Καμιά ερώτηση. Ο Βλαχόπλος εγγέγραφε με το στο λάπτοπ. Έκανε πάλι, ερώτηση. Πάλι εμείς οι φουκαράδες που δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Πάλι εσύ έβγαλε τα κάστρα τη φωτιά. Ο άλλος πήγε από το, στο γούμενο δίπλα να φάνε καμιά τυρόπιτα παρέα. Ναι. Ο κόκκινος. Πού κάθεσαι, του λέω εκεί πέρα. Ήθελα να κάθεσαι την προσοχή. Δηλαδή, τον φά και αυτό ρε. Βρήκε τον Πασοκτσί, ο Πασοκτσί, καθίσανε μαζί. Έλα, πάμε 90-90-90. Να πούμε καλημέρες λίγο στον κόσμο, να ακούσουμε πώς βλέπει και αυτό όλο θέμα. Έλα. Να δούμε λίγο μπαλίτσα στον κύριο. Ναι. Φτάνει. Καλημέρα. Ναι. Έπεσε. Παρέφυγε και να μας ακούει. Κάσε καλό, εγώ φταίω. Καλημέρα. Καλημέρα, ψυχούλες. Ψυχούλες. Ψυχούλες, εμείς οι δύο. Τι νόμιζες. Τι κάνετε. Καλά, ρε ψυχούλα, εσύ. Καλά. Δεν με λες ραπ. Να σε ρωτήσω. Εσύ τι μπορεί να παίξει πίσω. Ο Εσίτη μπορεί να τον πάρει βοηθό του Τζόρνταν. Ό,τι δέρνει ο Τζόρνταν, ό,τι δεν προλαβαίνει να δέρνει ο Τζόρνταν, να δέρνει ο Εσίτη. Πάμε παρακάτω, λέγε. Να παίξει πίσω το αν έπαιζε ο Εσίτη με τον Άρη, Εσίτη βαρέλα, άκουδο, άκουδο. Και Γιαννούλη. Βρε, ακούδω. Κάτσε, Εσίτη, βρε, κάτσε. Και πού θα είπε να παίξει ο Εσίτη. Πού θα καταλήξω. Εσίτη βαρέλα, κάτσε ο Γιαννούλη πίσω. Καντουρί Μίσης και έγκασο μπροστά. Μπίσες βάρχερε. Ζάπα και μπροστά από τέτοιο σου άκουμπ. Και ίγκασο στα χάφς έβαλε και εσύ φίλε. Φίλε τα λέμε. Άλλου για να μην καλημέρα, πάμε. Είπαμε όλοι είμαστε προπονητές ρε φίλε. Ο καθένας θέλει το δικό του, μπορεί να ξεφωνείς να κράζεις. Ο καθένας έχει μια άποψη, να κάνουμε, είναι σαν τα αέρια. Δεν είναι αυτή η άποψη. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος όμως, να κάνουμε τώρα. Εγώ πιστεύω στον Βούδα, τι παραδείγμα. Ναι. Πάμε καλημέρα παρακάτω, ναι. Είπαμε. Ναι. Καλημέρα. Ο καθένας μας κρύβει ένα μικρό μουρίνιο μέσα του, ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να τρέξουν όλα τα χαϊβάνια να παίξουν τον Παναθηναϊκό διπλό στο στίχημα να οικονομήσουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουβά στην Κυριακή. Καλημέρα. Φαγώθηκες ρε φίλε με τον Παναθηναϊκό. Διπλός η Νέα Σμύρνη. Διπλός η Νέα Σμύρνη, πάω λέω λέ. Πιο μεγάλο χ δεν υπάρχει. 2-20-25 δίνει αυτό το. Καλό χ. Σ' αρέσει, ε. Καλό χ. Ευχαριστημένοι και οι δύο. Γεια πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας κυρία μου. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, είμαι η κυρία Δέσποινα. Γεια σας κυρία Δέσποινα, τι κάνετε. Που έχω το γιο μου στη Σάμο να του πούμε χαιρετισμού. Στη Σάμο είναι. Στη Σάμο είναι στρατικό. Να σας πω λίγο. Ναι. Καταρχήν είσαστε ένα ωραίο δίδυμο και άλλη φορά μπορώ να σας το είπα. Πάντα ακούω την εκπομπή σας. Αλλά τώρα έχω μια περιέργεια. Δεν ξέρω αν την έχετε κι εσείς. Μήπως αυτά τα έχει κάνει όλα εσκεμμένα ο Φορούνιο, πώς τη λένε αυτό να. Ποιος. Να έχει κάνει. Ο προπονητής της Πορτογαλίας, πώς το λένε. Ο Φερέιρα. Ο Φερέιρα, μήπως τα έχει κάνει. Με τους δικούς του εκεί στην Πορτογαλία για να ακουστεί το όνομά του και να δείξει ότι υπάρχει, αξίζει και κάνει. Αλλά είδες ίντρικα η κυρία Δέσποινα. Τι ζώδιο είστε κυρία Δέσποινα. Σκορπίνα. Σκορπίνα. Σε τσιμπήσει σκορπίνα φίλε, σε έχεις αφήσει σέκουσα. Να είστε καλά παιδιά. Να είστε καλά. Είμαι άρρωστη αλλά σας ακούω από το κρεβάτι του πόρνου, σας ακούω και γελάω και χαίρομαι. Τι έπαθες κυρία Δέσποινα. Τι έπαθες. Έκανα κάτι χημεθεραπείας. Καλά πάω. Να σε καλά, να σε καλά κορίτσι. Να σε καλά γερή, να σε και να σε φτιάχνουμε και τη διάθεση. Γεια σου κοριτσάρα μου, γεια χαρά. Χημεθεραπεία φέρνει λίγο μια κακή η διάθεση. Μετά όμως σκοτώνεται το κακό και ξαναεπανέρχεσαι. Επανέρχεσαι. Αλλά είδες εκεί η σκορπίνα κυρία Δέσποινα. Ίντρικα μέσα. Δολοπλοκία, αλλά μήπως έκανε σαματά να γίνει παζό. Αλλά ήθελα και τον Μάρτιν του Ολυμπιακού. Για πάμε, καλημέρα, έλα τα 90. Και αυτό το σαματά δεν τον ήθελε. Μόλις έκανε τη βλακεία που δεν έβαλε τους 11 ή πια τα ουίσκι εκεί κάτω στη. Ναι, λες να κάνανε οι Πορτογάλοι τέτοιο σαματά εσχεμένο να γίνει σούσουρο. Σας έχω ικανούς οι Πορτογάλοι να πιο έξυπνα από εσάς ρεβόδια. Τι είναι, τους φάγανε τα λεφτά. Ο Σιμίτης με τον Παπαντονίου τους Πορτογάλους. Τους πήρανε τα λεφτά οι τράπεζες τους Πορτογάλους. Για πάμε στο φιλέ. Ποιο βλάκες είστε εσείς. Έλα φιλέ. Έλα φιλέ καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλώς είναι, καλώς την ψυχούλα μας την καλή. Καλοπούλα μου τι κάνεις.
Φέτος δεν θα έχει, φέτος γκολ. Δεν θα έχει γαλοπούλα, φέτος θα έχει μόνο κοκόρια, ε. Δύσκολα θα είστε φέτος. Χλωμός, χλωμός. Δεν ήρθε στην παρουσίαση του βιβλίου χθες. Όπα. Δεν τον χωνεύω τον Μητρούδη. Αφού του δείξω τον Γκάλι. Για ποιο λόγο. Α, μπράβο. Γι' αυτό που είπε τώρα ο... Ο Κουλ. Πάντως τους σουπεράδες που τους κάλεσε κανείς δεν ήρθε τότε. Ε, βέβαια. Δεν το ξέρεις. Αυτό ήταν αναμενόμενο, ρε Κώστα. Δεν είναι πολύ συμπαθής. Γιατί. Εντάξει, τους έδειξε τον Γκάλι, ρε φίλε. Το ίδρυμα, το απόλυτο ίδρυμα του κάθε Αριανού. Αυτό που έκανε ήταν η Ιεροσυλία. Είπαμε, το απόλυτο ίδρυμα, ναι. Ε, βέβαια, να διώξεις τον Θεό τώρα, είναι δυνατόν. Έτσι, δεν το σχολείο. Τον έδειξε, λέει, για να παραμείνει Θεός. Ε, ναι, καλά, αυτά είναι του Μητρού τα κόλπα. Κόλπα. Αυτά είναι τα κόλπα. Νίκο, άσος είναι, να το ξέρεις, να βάλεις τα λεφτά σου. Ποιο, γόρι μου, ποιο. Το δικό σας το μάτσο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Με τις απουσίες αυτές που έχετε, οι οποίες είναι σημαντικότατες, ειδικά του Μάτος, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος. Αυτήν έχουμε και του Πέλκα, αυτές είναι απουσίες. Ναι. Ναι, είναι σοβαρές όμως. Σοβαρές. Να το ξέρεις. Καλά, και την ΑΕΚ, άμα δεν παίξει και ο ψηλός ο Σέντερφορ ο Ολιβέρα. Εκεί ίσως να γλιτώσετε και να πάει στο χείρι το πολύ. Άντε, ευχαριστώ, τουλάχιστον δεν θα χάσουμε. Δεν θα και ο Παναθηναϊκός όντως είναι διάρρη. Διάρρη, αν και δεν παίζει ο Μακέτα, που είναι σημαντικός. Για μένα, αν έπαιζε ο Μακέτα, θα ασχολούμουν τώρα, δεν ασχολούμουν. Ναι. Ποιος θα τα βάλει τα γκολ, δηλαδή, ο Δάνης. Ποιος θα τα βάλει, αυτό. Ο Κουρμπέλης, ο Μπουζούκης. Ο Περέιρα. Πάντως, μια που πήγαμε σε στοιχηματικά θέματα, τον Άρη το δίνει 1,65 περίπου, τον Άσο. Δύσκολο είναι το δικό μας, Νίκο. Δεν παίζει ο Σάσα, γι' αυτό είναι δύσκολο. Αν έπαιζε ο Σάσα, ακριβώς, θα ήσουν μια χαρά. Ωραίο μηδένος ένα γκολ. Ναι. Ναι, μπράβο. Μην χαίρον τη δική μας. Είναι πολύ δύσκολο μας. Δύσκολο είναι, δύσκολο. Η Λάρισα ανέβηκε με Κάτσε και η Ουάρτα έχει ανέβει ένα επίπεδο τελώς. Αφού το τρέμουν στον ΠΑΟΚ, μην παίξουν αντίπαλοι τους. Άντε πάλι φαγώθηκες. Όχι, βρε, σιγά. Τα λέμε, αδερφούλη. Άρης Λάρισα 1,65. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2,25. Και ο ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ πώς το δίνει. 3,25. Δίνει φαβόρη την ΑΕΚ. Φαβόρη την ΑΕΚ. Συνέδρα της παίζει. Εντάξει, δεν έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι είναι συμπαγής. Δέχεται εύκολα τον γκολ. Το χ πόσο δίνει. Το χ 3,40. Καλό είναι το χ, ναι. 1-1. Ένα-ένα και δεν χάνει πάλι. Το μάτς είναι μεταξύ 0-1 γκολ ή 2-3. Για πάμε γραμμές και θα πιάσουμε και αυτά να τα δούμε πολύ λίγο. Πολύ ανοίγει αυτό το μάτς. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Γομάρια. Γομάρια, μπράβο, έτσι. Άμπρα, βρίστε λίγο, ρε παιδιά, δώσε λίγο χρώμα στην εκπομπή. Για λέγε. Ραπ, αν είχες μαγαζί, θα το νίκιαζε σε Αριανό. Σε Αριανό. Ναι, θα νίκιαζε στο σπίτι. Θα το νίκιαζα, ναι. Γιατί, ρε. Εδώ βαρέσαν πιστολιά στο καφτατζόβλιο. Όχι, εκεί ήθελα να σε πάει τώρα. Ο Καρυπίδης δεν πληρώνει τους εργάτες. Στον Καρυπίδη δεν τον νίκιαζα, φίλε. Σε Αριανό δεν τον νίκιαζα. Ε, ναι, τώρα τα νοικιάζει κάτι, φίλε, δεν το ρωτάς τι ομάδα είσαι. Ναι. Ρε, φίλε, κάτσε. Οι Αριανοί χουβαρτές δεν δίνουν 5 ευρώ να το πάω από τη και βλέπουν λαθρέα. Οι λαθρομετανάστες. Εσύ άμα είχε μια ΔΕΗ 1000 ευρώ. Θα την έδινε σε κάνα παράγοντα τη ΚΑΕ πάω και να πάει την πληρώσει. Γιατί μια χαρά, παοξίδες είναι αλάνια, είναι άπλα. Κοίτα μισό κόμψε τον έμπα κάνα εξάμεινο. Εγώ που χρωστάω. Φύγε, επόμενη γραμμή. Άσε ρε πονή ρε να πούμε. Επόμενη γραμμή. Κοίτα να που δεν το πάει ο μπαγάσας, ε. Πού τον πήγα εγώ όμως. Ναι, τον πήγες και εσύ σε άλλα μονοπάτια. Αλλά τώρα σιγά με ρωτάς τι ομάδα είναι ο άλλος όταν νοικιάζει κάτι. Να είναι σοβαρός άνθρωπος. Τώρα ο καθένας έχει και μια ιδιότητα. Αλλά η ομάδα τι ρόλο παίζει σε αυτά τα θέματα. Ήταν και ο Σούλης ο Μαρκόπουλος εχθές. Α, ήταν ο Σούλης. Ήθελα να το ρωτήσω, τα λεφτά που έδωσε ο Ιβάν στα φέρανε. Τι πράγμα. Μήπως καθήκαν στον δρόμο. Γιατί το ρώτησες. Το ρώτησα. Για πάμε στον επόμενο. Σοβαρός άνθρωπος εκεί σου λέει τι να μπλέξω τώρα να μιλήσω να κάνω. Για πάμε, καλημέρα, ναι. Εδώ παιδί. Βλέπεις φωτί τραβάω κάθε μέρα. Εδώ, φτιάχνει το μυαλό του, γελάει. Όλοι τίμοι σε αυτή την πόλη γυρνάνε. Καλημέρα! Η Αθήνα, η αθηνοκεντρικό κράτος, οι απαταιώνες της Αθήνας. Έλα φίλε! Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Ναι. Έλα, γορμ, έλα. Παρατηρώ παόξεις καταρχήν από Θεσσαλονίκη. Ναι. Παρατηρώ αυτές τις μέρες. Και με λύπη μου αναγνωρίζω ότι αυτό που είχαν πει κάποιοι άνθρωποι ότι οι Έλληνες είναι άσχετοι με την μπάλα. Αλήθεια και με το παραπάνω. Τι δυνατόν να θέλουμε να διώξουμε τον προπονητή σε 3 μήνες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήρες χαρτάκι φίλε και εσύ. Αδιανόητο. Συμφωνώ φίλε, ας τα χαρτάκια, ο Κωσής μοιράζει χαρτάκια. Σε τρεις μήνες προπονητή δεν γίνεται πουθενά. Εδώ γυναίκα λάζει σε 3 μήνες, προπονητή δεν αλλάζει. Γυναίκα λάζει. Για μένα, γυναίκα λάζει. Για σε καημένε τώρα. Ο άλλος παντρεύτηκε Δευτέρα, Παρασκευή χώρισε. Βρε γυναίκα λάζει, προπονητή δεν αλλάζει. Σιγά το βάζεις βάρε. Τι κάνει αυτός ο προπονητής να μην το διώξει ρε έξυπνε εσύ. Ένα πράγμα, τώρα άμα βάλει το αμυντικό χαφ να κατεβαίνει στο επιθετικό σχήμα σαν
τριάρι ανάμεσα σε Βαρέλα και Κρέσπο και δώσει πλάτος με το Μάτος, θα είναι προπονητάρα. Τι να δώσει πλάτος? Ναι, να παίρνει την μπάλα, να κατεβαίνει το παιδικό χαφ, να γίνεται τριάδα με Βαρέλα και Κρέσπο και να δίνει πλάτος στα πλάγια, στη γραμμή το Μάτος, θα γίνει προπονητάρα. Βέβαια, το δώσουμε 3 εκατομμύρια το χρόνο να το κάνει αυτό. Παιδιά, κακό σου συζητάμε. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος ναι, απέτυχε στην Ευρώπη. Αυτή είναι, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι απέτυχε. Πόσα εκατομμύρια ζημιά έχει. Ρεκούλ, είναι δυνατόν. 7 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια ζημιά έκανε. Ναι. Αλλά ναι. Αυτός είδε μεσού περίοδου και δεν του πήραν του παίχτες που ήθελε. Επιμένω. Εγώ ρίχνω ξανά το βάρος εκεί. Ναι. Ας έπαιρνε ένα ψηλό φόρ και ένα αμυντικό χαβακό. Δηλαδή, ήθελε παιχταράδες για να περάσει αυτή που έβαλε 3 γκολ εδώ. Όλοι οι προπονητές θέλουν παιχταράδες. Και ο Κλοπ θέλει παιχταράδες και ο Τούχερ θέλει παιχταρά και ο Μουρίνιο θέλει μυαλό όταν είσαι 0-0 έξω. Να τραβήξει το center back στα φορ και να πάρει με αντεπίθεση να χάσει ένα μηδέν. Θέλει μυαλό, ε! Για τη Σλόβαλε. Για τη Σλόβαλε. Πάτε ρε φίλε, πάρ το χαρτάκι σου. Πάμε, καλημέρα. Πάρ το χαρτάκι σου. Αμέσω χαρτάκι. Αν έχει καμιά άποψη άλλο, αντίθετη χαρτάκι. Γιατί πρέπει να πάρει χαρτάκι. Σε... Δεν έχει δικαίωμα τη άποψη. Σε είπανε τώρα ναι. Εσένα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τι να πει να πει. Δηλαδή, άμα έχει αντίθετη άποψη, λέει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 100%. Κοίτα και κλείτα μου. Γιατί κλείσει το μάτι. Καλημέρα, ναι. Θα σε λέω κι εγώ για τα μάτια όταν κλείνει. Έλα, φίλε, έλα. Καλημέρα. Καλώ, τι γράφει, τι δαχτυλογραφεί. Δεν δαχτυλογραφώ, οδηγάω. Α, οδηγά, ωραία. Πάμε. Λοιπόν, τι γράμμη, πού είσαι, ρε φίλε. Έλα. Απ' έξω την γειτονιά σου και πάω στην αρρωγή, διαβέζεται. Ναι, δεν σε ακούμε καλά, αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει σήμα, δεν λέω. Στην αρρωγή, τι πάει να βγάλει, το Βέρμπλουμ από μέσα. Καλό, καλό. Πάω να πάρω καινούριο τώρα. Πάω να πάρω καινούριο από την αρρωγή. Καινούριο πάνε. Αυτή η αρρωγή δυστυχία είναι, ναι. Ναι, άστα να πάνε. Τι... Για λέγε, 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 έλα. Αυτή η αρρωγή. Δεν ξέρω προπονητή, Κωστάκη. Η αλήθεια είναι ότι όποιο άλλαξε προπονητή στου 2 μήνε, στου 3, στου 5, δεν πήρε πρωτάθλημα. Εσύ σήκωσε λευκή σημαία, σήκωσε λευκή σημαία και λες το έχασα, ενώ είσαι πρώτος, δηλαδή είναι αδιανόητο. Δεύτερον, το πρωτάθλημα, έχω πιο πολλές πιθανότητες να το πάρω, εάν συγκριτικά τώρα δούμε με τους άλλους, γιατί εγώ ρε φίλε, αν μη τι άλλο, έχω πιο πλήρες ρόστερ. Το πρωτάθλημα είναι 18 αγωνιστικές μέσα έξω, έχει 36 μάτς ξέρω εγώ, 36, αν μη ναι. Τι άλλο, εγώ βάσει ρόστερ θα τον κυνηγήσω, έτσι. Ναι. Έχω δεύτερους. Έχω το Μάτος έξω, έχω τον Ροντρίγκο να βάλω. Έχω τον Άκο μέσα, έχω τον Ροντρίγκο. Έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ο Πάοκ έχει, εφόσον δεν έχει Ευρώπη, έχει επιλογές αρκετές πλέον. Ναι. Καλό αυτό που δεν έχει Ευρώπη. Ναι, βέβαια, είναι καλό. Βέβαια. Βέβαια. Άμα το χάσει όμως, θα είναι κακό. Φυσικά θα είναι κακό. Είπαμε. Είναι καλό για να το πάρει. Ναι. Ναι. Σωστό. Έτσι. Για να το χάσει το πρωτάθλημα, το χάσει μόνο εξαγωνιστικά. Εάν με το καλό γυρίζουν και τραυματίες, σίγουρα θα έχω ακόμα πιο πλήρες. Μόνο εξαγωνιστικά φοβάσαι. Δηλαδή το πρωτάθλημα της Δώρας φοβάσαι με βαφτιστή. Βρε, θα γίνουν σφαγές, θα γίνουν στη σήματα και κάποτε θα χάσουν. Σαν του Σάσα το μαρκάρισμα, μεγάλη σφαγή. Παίξε πάω και σοβάρισε. Το goal το offside μου έκανες αφού είσαι εδώ. Δηλαδή του Σάσα έχει δίκιο. Του Σάσα δεν ήταν κάρτα, έχει δίκιο. Ήταν απλώ ένα σκληρό μαρκάρισμα. Έτσι, γιατί, έτσι. Του γιατί το goal με τον Πανιόνιο ήταν καθαρό που έβαλε. Καθαρό. Του Μάτο ήταν 17 φορές με στριμμάτι γίνεται και τραγούδι στα χέρια. Φίλε, δεν έχεις καλή γραμμή, σε κόβω. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, αλλά σου λέει ότι είχαμε και άλλες φάσεις που αδικήθηκα στο μας με τον Άρη. Και η φάση με το offside. Το α, τώρα που μου ήρθε η φάση offside, ξέρεις ότι δεν έχουν γραμμή. Κανένας. Με το μάτι τη βγάζουνε. Με το μάτι. Με το μάτι, ναι, το ζυγίζει κάτω. Δεν έχουμε γραμμή. Δεν μπορώ να λέω ότι θέλω κι εγώ. Ναι, βέβαια. Με το δικό μου το μάτι. Ναι, εντάξει. Εννοείται, εδώ μαζί σου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γραμμή σε κανέναν. Στο περίπου το κάνουν κυβαρίστες. Γιατί μου είστε Λεωνούλη, είναι offside για πέρα. Για offside, για offside. Με το μάτι το κάνουν. Δεν έχουν πληρώσει αυτό κανένα. Δεν βλέπω. Ό,τι βλέπει, βλέπω κι εγώ. Γιατί ο πρόεδρος σας δεν έδωσε λεφτά για να δει γραμμή να πούμε. Ο πρόεδρος δεν έχει δουλειά. Το Πάοκ TV. Περέιρα. Δεν έχει, σου λέω, γραμμή ούτε το VAR. Αυτοί που έχουν. Να βάλετε, εσείς. Πρέπει να βάλει ΕΠΟ γραμμή. Να βάλει γραμμή. Η Νόβα έχει. Η ΕΡΤ έχει. Η Νόβα και για την πάρτη της όμως. Ναι. Όχι μέσα οι βαρύσες, για την πάρτη της έχει. Εντάξει. Πάμε, καλημέρα τελευταίος. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ο να. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Κωστή, ήταν αυστηρή. Δεν ήταν η δεύτερη κίτρινη και βοήθησε ο Σιδηρόπουλος στο θέμα του Σάσα. 4 λεπτά πιο μπροστά το τράβημα του Ντεκινή για δεύτερη κίτρινη στη φανέλα, το θυμάσαι. Του Ντεκινή, σε ποιον να πάνω. Ντεκινή, ναι. Πάνω στο, ναι, στο Μίσιτς. Και στον Γκάμα έγινε μια από το παίκτη του ΠΑΟ και δεν έδωσε. Εντάξει. Δεν έδωσε, 2-3 δεν έδωσε. Ναι, συμφωνώ, αλλά να τα λέμε όλα. Το Ρωμάτος κάνει φάουλ αντεπίθεσης. Εντάξει, είναι. Κίτρινη κάρτα, τι να κάνουμε. Είναι, πώς είναι. Τι να κάνουμε, τον πιάνουμε τα χέρια. Είναι δεύτερη κίνηση. Μακάρι μου, ωραία, οι διαιτητές τώρα να συζητάμε για τέτοιες μικροφάσεις. Παλιά με την παράκα του Ολυμπιακού. Έλα! Νίκο! Έλα, γόρι μου!
είπες στην, στην αρχή της εκπομπής ότι του φέρανε το πολιτής είμαι, παοκτής είμαι. Εσέ κατάλαβα, ναι. Ωραία, φέρανε τον Σίντι επειδή ήταν η τελευταία επιλογή. Από ό,τι γνωρίζω ήταν η μία από τις τελευταίες επιλογές, ναι. Ήταν ο Μπράνταριτς, ήταν ένας άλλος χαφ, ναι. Ο όμιλός σας εκεί όμως 4 μέρες με τα πόδια του ασχολιότανε σε φωτογραφίες. Όλοι ασχολήθηκαν με τα πόδια του, όχι, μην το στοχοποιείς. Τι ήταν πόδια του. Ότι ήταν πολύ γυμνασμένος. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Για το εκεί μιλάμε, δεν θα μιλήσω για άλλο. Ναι, okay, εντάξει, σου λέω. Φωτογραφίες δεν είμαι πάνω σε σκαπό, και ο ανθρωποφάγος και το οτιδήποτε. Χορταράκι, παιδιά, εκεί κρίνονται όλοι. Στο χορτάρι, συμφωνώ, 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 συμφωνώ. Να σε καλά, πολιτή. Ο Γιώργος εδώ, ο Μπούζος μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει, είχανε βάρ, λέει, απλά δεν το έβαλαν. Έχει, λέει, και ο ΠΑΟΚ, έχει όλοι, απλά δεν την έχουν βάλει τη γραμμή, τόσο απλά. Ακόμα χειρότερο. Γιατί ο Θωμαίδης εμένα από ΠΑΟΚ φταίει. Ναι, το ΠΑΟΚ ναι, TV. Ναι, δεν την έχουν βάλει ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε οι Βαρίσες. Ναι, γιατί δεν την έχουν βάλει τότε αφού έχουν. Βάλει, για ποιο λόγο. Ναι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πληρώσουν για να. Πρέπει να είναι ένα απλό κόστος. Δεν ξέρω κάτι που δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το... Λοιπόν, τελειώσαμε. Εντάξει. Κατεβάζουμε ιστόρια. Καλά είναι. Ωραία ήταν και σήμερα. Τρέξαμε. Τζόκινγκ, γκάζι, σταμάτημα, push-ups. Το πρωί θέλουν οι άνθρωποι να ξυπνήσουν. Να ξυπνήσουν, μην του πάρει ο ύπνο. Να του βάλουμε, ακούνε ράδια, ξέρω εγώ, τα οποία κάνουν μουσικές και τέτοια. Φωτάρα, πέρασε καλά, ρε φίλε. Ε, λέγε, πέρασε καλά, εδώ live. Μια χαρά, μια χαρά. Μουστάρισε, ωραία, γουστάρισε. Γουστάρισε, ωραία, περνάτε εδώ. Ωραία, περνάμε να ξανάρθει. Φέρει και τι μπουγάτσε, γίνεται χαμό. Μα φτιάξει τρεφτάρια, μα φτιάξει. Λοιπόν, κατεβάζουμε ιστόρια, ολοκληρώσαμε. Rap & Cool αύριο το πρωί. Αμέσως τώρα Γιάννης Πάγκος και Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Εκεί η μπάλα θα πάει στη σέντρα. Έρχεται ο Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του, με τα στούκας, με τα μπαζούκας του. Εμείς το απόγευμα με τον Ελχουλιγκάνο, το μεσημέρι με τον Γρηγόρη Κόκκινο ο Κωνσταντίνος. Και πριν σας κουνήσω το μαντίλι, τώρα που τέλειωσε η εκπομπή, ανυπομονώ.